καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βάτος κοπροχοπίπνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες κάπτου δωθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Εδώ είμαστε, δευτερήλα στην ατμόσφαιρα, αναγκαστικά. Αλλά okay, έχω χριστοκιώσει κυρίες και κύριοι πίσω από την κονσόλα, γεια σου γίγαντα! Και θα πούμε πολλά πραγματάκια και σήμερα. Θα κάνουμε το μουχαμπέτι μας, θα ακούσουμε τα ποταπά μας. Φυσικά και εννοείται θα δώσουμε και σήμερα υπέροχο δώρο, γιατί κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα να γεμίσει με καλούδια το τραπέζι σας, και όχι από όπου όπου, αλλά από το κορυφαίο κρεοπωλείο της πόλης, από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526. Και έτσι θα μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης που θα κάνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά, για να δώσουμε μία σακουλάρα κρέατα. Κρέατα αξίας ενός μήνα. Και ό,τι εσείς γουστάρετε. Εσείς επιλέγετε, ό,τι εσείς αγαπάτε. Ανοίξαμε και τον μπλιμπίκι μας. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες στην ομάδα στο Facebook, εκεί που είναι η Avangate, η Avangard, η Crème de la Crème. Κοντεύουμε εσείως. 9.460 μέλη. Νομίζω ότι στα 10.000 μέλη κάτι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, θα κληρώσουμε 3 αυτοκίνητα, 4 ελικόπτερα, 2 βίλες με πισίνες, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Λέμε τώρα. Κάτι. Κάνα συναπάντημα, καμιά σούξου μούξου. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε να σχολιάσουμε την αγωνιστική του Σαββατοκύριακου, η οποία πήγε χθες μέχρι αργά, γιατί το μάτς των δύο αντιπάλων μας, τη ΣΑΕ και του Ολυμπιακού, όχι μόνο τελείωσε αργά λόγω της διακοπής, αλλά είχε και απόνερα το βράδυ, αφού πήρε τον πούλο ο Χάση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι λίγο να νιώθετε κι εσείς πως είναι η αναμπουμπούλα. Πώς νιώθετε, πείτε μας λίγο, εξηγήστε μας, γιατί το είχατε ξεχάσει. Μιλάω για τον Ερυθρό Λευκό Δυνάστη, να πούμε. Το δαυνοστεφανωμένο. Υποβιβάσαν στην ΚΑΠΑ 20 τον καπίνο κατά διάρκεια της νύχτας. Πειθαρχικό παράπτωμα, λέει, ξέρω εγώ, επειδή τα έφαγε όρθιος, δεν ξέρω τι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός το Σάββατο κατρακύλα, έχασε και τον Πανετολικό, μπορεί και να πέσει και αγωνιστικά ακόμα κατηγορία. Άρα μένει μόνο η ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ, παρεπιπτόντως, είδα σε εφημερίδες, λέει, στο συν 5. Μήπως δεν τα μετρήσατε καλά? Στο συν 5 από ποιον? Από αυτόν, 1-0. Ή τους ενδιαφέρει μόνο ο Ολυμπιακός και δεν σκέφτονται καθόλου ότι υπάρχει αντίπαλος που λέγεται ΠΑΟΚ? Διότι τα δικά μου τα ματάκια στη βαθμολογία λένε ΑΕΚ 13, ΠΑΟΚ 11, Ολυμπιακός 8. Και εσείς που είστε πάνω στη βαθμολογία, θυμηθείτε την ατάκα που είχε πει ο Βέγκος. Έχω πρόγυπτη, εσείς οι από πάνω, λέω, προσέχετε τους από κάτω. Εντάξει, το τουρκόγυφτη το βγάζουμε, αλλά το εσείς οι από πάνω προσέχετε τους από κάτω. Εσείς οι από πάνω προσέχετε τους από κάτω. Έτσι θέλουμε να μας υποτιμάτε, να λέτε ότι okay, στο C5 η ΑΕΚ, με το νου σας, έτσι, στο C5. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Καλημέρα όπου και να βρίσκεστε, όπου και να είστε, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε γυρίζετε από τη δουλειά, είτε το πιο δύσκολο είστε αυτό το διάστημα χωρίς δουλειά, είτε δουλέψατε το καλοκαίρι κάπου part-time και τώρα κάθεστε πάλι. Στα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και είμαστε οφάλιος λόρος με την πατρίδα, είμαστε σύνδεσή τους με τη Θεσσαλονίκη, με τη Βόρεια Ελλάδα, με τη μοναδική Μακεδονία που υπάρχει στον πλανήτη. Είμαστε ο ομφάλιος λόρος με την Τούμπα, με τον Πανθεσσαλονίκη, ο αθλητικό ομίλο Κωνσταντινουπολιτών. Θα πούμε φυσικά για τη νίκη, πάρα πολύ σημαντικό. Η ομάδα ενώ χτίζεται να γεμίζει με πονταλάκια το τσουβάλι. Κατά τη διάρκεια του χτισήματος φαίνεται έστω και μικρή η βελτίωση. Πρέπει να είσαι εμπαθής για να μην το δεις. Φαίνεται ότι λίγο η ομάδα ρολάρει, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες, αν και υπάρχει πάντα το θέμα με τις άστοχες τελικές. Ας τις δημιουργούμε και ας τις χάνουμε, εντάξει, okay. Ο άνθρωπος που το μισό γκολ το έχει, δηλαδή μισή ευκαιρία θα την κάνει γκολ με την κεφαλιά. Έλα, Λεβέντη μου, τι είπαν οι ειδήσεις, για πες μου λίγο τι είπαν. Έλα Λέκο, μήπως ξέρεις τι παίζουν οι ειδήσεις? Οι ειδήσεις παίζουν η ΑΕΚ στο C5, Αλέκο, να ξέρεις. Αυτό το τρελό αγόρι με την κοτσίδα, αυτός ο υπέροχος τύπος, ο οποίος φυσικά μίλησε για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, εγώ πολλά γκολ, αυτό θέλουμε. Και ο Σαμπράνο βγήκε να πει το ίδιο πράγμα χθες, και όλοι τους μιλάνε για πρωτάθλημα και καλά κάνουν. Θα πούμε λεπτομέρειες,
θα πούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε υπέροχο συναπάτημα με Νίκο Τζατζαρά και Χρήστο Ραγκάτσι. Αν νομίζετε ότι είμαστε σκοτωμένοι μεταξύ μας, πολλοί που είμαστε σε διαφορετικά ραδιόφωνα, κάνατε μεγάλο λάθος. Όχι ότι είμαστε με όλους φίλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να μας βλέπουν και δεν θέλουμε να τους βλέπουμε και εμείς. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά με τους συγκεκριμένους και μαζί με τον Κωνσταντινίδη στην αίθουσα Βεργίνα, εκεί που 12-13 χρόνια κάνουμε εκδηλώσεις. Χθες είχαμε υπέροχο βράδυ και εκεί τις Κυριακές θα υπάρχει ένα τεράστιο sports καφέ. Σκαναπεδάρες με τη γιγαντοοθόνη. Χθες είχε δωρεάν μπύρα, πλούσια δώρα, υπέροχα περάσαμε και αυτό θα κάνουμε. Και αποδείχθηκε και γουρλίδικη, να πούμε, η σουξουμούξου κατάσταση. Θα τα πούμε όλα αυτά. Να πούμε ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. 50 χρόνια εμπειρίας, ηλεκτρική συσκευή, από την πιο μικρή, από το κινητό σας μέχρι την πιο μεγάλη που είναι κάτι δίφυλλα, να πούμε, ψυγεία και κουζίνες και πλυντήρια και υπέργος τηλεοράσης και αυτό το διάστημα στεγνοτήρια και πλυντήρια LG που είναι πάρα πολύ μπροστά σε όλα τις με τελευταίες λέξεις τεχνολογίας, έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι σας λέμε. Γι' αυτό και όποιος πήγε έμεινε ενθουσιασμένος από την κατάσταση που βρήκε εκεί και από τις τιμές και από την ποικιλία και όπως σας είπα στεγνοτήρια και πλυντήρια LG, ειδικά αυτό το διάστημα με πατέντες φοβερές για να στεγνώνουν τα ρούχα σας πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά χορηγός πρώτης ώρας είναι η Ερβαντόλ. Πολύ μπροστά οι άνθρωποι από τη σύναψη φτιάξαν μία κρέμα από ένα συστατικό της Αφρικανικής Υπήρου, το αρπαγόφυτο, εννοείται αναγνωρισμένο από Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και έτσι λύνετε τα προβλήματά σας με αρθριτικά, με ρευματικούς πόνους, με θλάσεις, με οστεοαρθρίτιδες, με σύνδρομα γενικά, τα πάντα. Ό,τι πόνο έχει, άμεσα η Ερβαντόλ. Μπείτε και στο ervandol.gr και ενημερωθείτε. Τηλεφωνήστε και στο 217-876, θα με θυμηθείτε όταν κάνετε χρήση της κρέμας αυτής. Και γι' αυτό ζωγραφίζει χαμόγελα η σύναψη. ervandol.gr, μπείτε να ενημερωθείτε. Φυσικά για το υγραέριο δεν το συζητάμε, δεν πηγαίνετε πουθενά αλλού. Εσκιάδης 473-118. Εκεί πάρα πολλά χρόνια γνώσης του αυτοκινήτου. Βάζετε το μαραφέτη και έχετε κέρδος, σχεδόν τα μισά λεφτά θα δίνετε. Τι budget είχατε το μήνα σε βενζίνες, 300, εκεί θα δίνετε 160-170. Δίνατε 200, θα δίνετε 120, εκεί. 473-118. Αυτά μαέστρο μου με τους χορηγούς. Ξαναλέω, κληρώνουμε μία υπέροχη σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο, Μενελάου 29. Εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε από κρεατικό και εμείς σήμερα σας δίνουμε την ευκαιρία να κληρωθείτε μία υπέροχη σακούλα κρέατα. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα που η ομάδα προσπαθεί να διορθώσει όλα τα στραβά που έγιναν το καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος, το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα, πρέπει κατά τη διάρκεια του χτισήματος να παίρνεις και τις νίκες. Αυτό κάνει τον τελευταίο καιρό, δεν περιμένει κανένας σούπερ θέαμα. Ωραία θα ήταν να κερδίσουμε και 3 και 4-0, αλλά όπως είπε και ο Λουτσέσκου, στον οποίο όταν πρέπει θα πιστώνουμε την καλή την κουβέντα, θα την ακούει την καλή την κουβέντα του, είπε 1-0. Η Ίντερ και η Εθνική Πορτογαλίας και η Τσέλσι πήραν πρωταθλήματα έτσι. 1-0, αυτό μας νοιάζει. Οι νίκες αυτές αγοράζουν χρόνο για την ομάδα μας. Αγοράζουν ψυχολογία. Χώρια που στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε και μπαλίτσα. Όχι κανένα υπερθέαμα, αλλά η ομάδα περπάτησε. Πρέπει να σταθούμε χθες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρώτος και καλύτερος, ο τύπος αυτός με την κοτσίδα, ο Αλέξανδρος, ο οποίος μπορεί σε όλο το παιχνίδι να περπατάει, μπορεί να είναι άφαντος, μπορεί να είναι ο φαντομάς, αλλά εκεί που θα έρθει η μπάλα στο πόδι του, στο γόνατό του, στο κολομέρι, στη μασχάλη, στον αγώνα, στον αυχένα, οπουδήποτε και να έρθει, θα τη βάλει γκολ. Αυτό είναι center for. Να μπορεί με τη μία, χθες του κάνει υπέροχη πάσα assist με το κεφάλι ο Μάτος, ο οποίος ευτυχώς ανέβηκε και πάλι. Πάρα πολύ σημαντικό να είναι ανεβασμένος ο Λέο Μάτος
είναι καθοριστικός για την ομάδα ο Βραζιλιάνος, όταν έχει κέφια όλη πτέρυγα πετάει, και όχι μόνο αμυντικά αλλά και μέσω επιθετικά, με τις προωθήσεις του, με τα σημαντικά γκολ του, με το κέφι του, αρκεί να μην καεί ο Μάτος. Γιατί από εκεί δεξιά άλλη λύση δεν υπάρχει. Από εκεί δεξιά άλλη λύση δεν υπάρχει. Να μην καεί, να μην έχουμε τραυματισμούς. Εμπρός! Χτυπάω ξύλο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πρίγιοβιτς λοιπόν, και επειδή ξέρετε ότι μου αρέσουν τα σημειολογικά, έχει κάνει κάτι το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Φοράει βερνικωμένο παπούτσι. Θα με πείτε παλιά σκοπής, θα με πείτε παιδί δεκαετίας 70-80, ναι. Ούτε κρού, ούτε σωμών, ούτε ιβουάρ, ούτε γαλαζοκίτρινο, ούτε φωσφοριζέ της τροχέας, ούτε το κόκκινο το φωσφοριζέ του Baywatch, το μαγιό της Pamela Anderson, τρέχω σε αργή κίνηση να σώσω όποιον πνίγεται, ειδικά στη δικά μου παραλία. Στην άλλη που είναι το παπάρι ο Χέισελχοφ, δεν πνίγεται κανένας, όλοι έρχονται και πνίγονται σε μένα. Και πώς είναι όλοι, δεν είχε και βιντεάκια τότε να πούμε. Θα ήταν όλοι με τα κινητά. Και χλάπα, χλούπα, χλάπα, Όλυμπος και ο Κίσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν. Πήγαινε η Pamela Anderson να σώσει. Βγαίνω στο χωματόδρομο, το ξέρω, ξαναγυρίζω, γιατί θέλω να μείνω στα του ΠΑΟΚ τα αγωνιστικά. Λέω λοιπόν ότι κανένα χρώμα στα παπούτσια. Ο πρώτος ο οποίος μας το εξήγησε αυτό ήταν ο μεγάλος Πάμπλο Γκαρσία. Θα μου πείτε, οι παλιοί φορούσαν χρωματιστά. Δεν υπήρχαν χρωματιστά για να φορέσει ο Τουρσουνίδης, ο Λεοντιάδης και πιο παλιοί ο Κούδας, ο Σαράφης, ο Τριζανής. Δεν υπήρχαν τότε χρωματιστά παπούτσια. Και ένα ζευγάρι, έτσι. Το οποίο το ένα ζευγάρι το φιλούσαν μέχρι να λιώσει. Μπήκε η τεχνολογία, μπήκε να πούμε το marketing, μπήκαν οι εταιρείες. Λογικό, τη δουλειά τους θα κάνουν. Και το παπούτσι δεν ήταν πλέον μαύρο. Ελάχιστοι είναι που φοράνε μαύρο παπούτσι, και αν φοράνε μαύρο παπούτσι έχει άσπρες ρίγες, έχει άσπρα σήματα στο πλάι κτλ. Ο Πάμπλο Γκαρσία λοιπόν έπιανε και βερνίκωνε το παπούτσι, το έκανε ολόμαυρο, γιατί όπως είχε εξηγήσει, εδώ δεν πάμε λέει σε καλλιτεχνικό πατινάζ, το λέω με ελεύθερη απόδοση, το ποδόσφαιρο είναι μία μάχη και στη μάχη πηγαίνουμε αποφασισμένοι και με χρωματάκια, με παπούτσια, μπαλαρινέ και αυτά δεν έχει. Εδώ είναι πόλεμος. Μπαίνουμε μέσα, φοράμε τα χρώματα του πολέμου, βάφουμε με βερνίκι τα παπούτσια μας. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει ο Χαρίσης. Το είχα επισημάνει τότε. Πάει μια χαρά το παλικάρι στο Βέλγιο. Δεν θέλω να χαθεί αυτός ο παίχτης. Θα τα συζητήσουμε άλλη μέρα αυτά, γιατί τώρα σήμερα συζητάμε για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι από αυτούς που έφυγαν, ο Χαρίσης θα μπορούσε να δώσει τα περισσότερα σαν αμυντικό χαφ. Και ο Κίτσιου πάει καλά στο Βέλγιο, στη Σεντρουίτεν, αλλά για το Χαρίση. Θα πούμε άλλη στιγμή, τώρα μιλάω για το παπούτσι. Το ίδιο πράγμα λοιπόν έχει κάνει και ο Πρίγιοβιτς. Βερνίκι, ούτε γραμμούλες, ούτε αστεράκια, ούτε αρχικά, ούτε χρώματα της θάλασσας, ούτε να πούμε πιο πολλά χρώματα και από παιδικό σταθμό, πιο πολλά χρώματα και από Ιραπουτζέλ. Ρίξε τα μαλλιά σου! Δεν έχει. Τίποτα. Μαύρο. Θα μου πεις, όταν τα παστελώνει ο άλλος ή όταν παίζει μπαλάρα, σε ενδιαφέρει το παπούτσι? Αφήστε με εμένα ρε παιδί μου να ασχοληθώ λίγο σημειολογικά με τον παπούτσι. Πάρα πολύ καλός χθες είναι ο Πέλκας. Ένα τέτοιο Πέλκα θέλουμε να βλέπουμε. Το πιστεύουμε το παιδί αυτό, θα πρέπει μόνος του να καταλάβει ότι κάποια στιγμή θα πάψει να είναι ελπίδα και ταλέντο. Ότι προχωράει ο χρόνος και θα πρέπει το περιβραχιόνιο που φοράει στο χέρι να το γεμίσει ευθύνες, όχι άγχη. Και οχ, Παναγιά μου, τι θα γίνει τώρα, οχ, τι να κάνω, πρόεδρος. Όπως εχθές, μπούκαρε 3-4 φορές. Θέλει θράσος. Και επειδή το έχουμε ασκήσει πολλές φορές κριτική, γιατί χάνεται μέσα στο παιχνίδι, γιατί κάνει ένα παιχνίδι και μετά είναι άφαντος, η σταθερότητα, η συνέχεια, η διάρκεια είναι αυτή που σε καθιερώνει, Δημητράκη. Σε πιστεύουμε όπως σε πιστεύει και ο κόσμος. Μου άρεσαν οι δηλώσεις που κάνει χθες στην τηλεόραση μετά το τέλος του παιχνιδιού, όταν το ρώτησα για τον Περβραχιόνιο, είπε τεράστια τιμή. Θέλω, το ζητάω. Μου είπαν ότι όταν δεν είναι ο Μαλεζάς θα το φοράω εγώ. Δικαίως, γιατί είναι ο πιο παλιός παίκτης μαζί με τον Μαλεζά. Νομίζω κάποια στιγμή θα το φορέσει και ο Βιερίνια. Τον κάνει αλλαγή και το δικαιολογεί ο Λουτσέσκου, ο οποίος
Έβλεπα χθες αγκαλίτσες τους παίκτες βγαίνοντας, φυλάκια, έχει σημασία αυτό. Μην τα γελάτε καθόλου. Οι παίκτες είναι σαν μεγάλα παιδιά. Θέλουνε και το, όπως θέλουνε το Μπινελίκι, θέλουνε και το Χάδι, θέλουνε και την επιβράβευση. Τον έβγαλε λοιπόν τον Μπέλκα στο 65 και το εξήγησε. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πολύ, είναι ένας παίκτης που τον αγαπώ, αλλά ήθελα περισσότερο κίνηση, κάτι εξήγησε τώρα, κάτι είπε εκεί. Αλλά το δικαιολόγησε όμως. Διαβάζω επιλέξει. Τι είπε για τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας ήταν ένας από τους καλύτερους και τον αγαπώ πολύ σαν παίκτη, αλλά ήθελα μεγαλύτερη κίνηση από αυτόν και ήθελα να έρθει στο παιχνίδι ένας ακόμα παίκτης που θα μπορούσε να επιτεθεί στην πλάτη του Πας από τα δεξιά. Γι' αυτό έβαλα και το Λιμιό. Τα είπαμε για τον Μπέλκα. Αυτός ο οποίος εχθές επίσης ήταν εξαιρετικός ήταν ο Σαμπράνο. Πίσω δεν περνάει όχι κουνούπι. Πίσω δεν περνάει όχι μίγα. Δεν περνάει ούτε σκέψη. Δηλαδή, περνάει μία σκέψη από το μυαλό μου, δεν λέμε. Δεν περνάει ούτε σκέψη από το μυαλό. Τεράστια ποιότητα. Όχι μόνο στο κόψιμο, όχι μόνο στις τοποθετήσεις. Φαίνεται ο άνθρωπος, ξεχυλίζει από γνώση του αντικειμένου. Είναι ξεκάθαρο πόσο μεγάλης κλάσης είναι αυτός ο παίκτης και ότι εκεί επάνω πρέπει να χτιστεί άμυνα. Σε συνδυασμό με το Ρέι που πίσω ησυχάσαμε πλέον, νιώθετε μια ασφάλεια όταν γίνεται σέντρα ή όταν γίνεται ένα σουτ ή όταν γίνεται ένα γύρισμα. Εγώ έχω αρχίσει πλέον και νιώθω μια ασφάλεια. Κάνω λάθος, πείτε μου. Γυρίζει λοιπόν η μπάλα και είμαι σίγουρος ή γίνεται μια αντεπίθεση ξαφνική ότι θα κάνει αυτό που πρέπει. Χθες κάποια στιγμή μένει αμαρκάριστος ένας παίκτης στον πρώτο ημίχρονο των Ιωαννίνων ή των Γιάννενων που λένε οι δημοτικιστές. Τραβάει ένα σουτ. Πονηρό σουτ, συρτό δυνατό, πέφτει ο Ρέι, όταν χρειαστεί είναι εκεί. Με Ρέι στην εστία, με Σαμπράνο μπροστά. Θεωρώ ότι θα βελτιώσει ο Σαμπράνο και όποιον παίζει δίπλα του. Πώς είχε βελτιωθεί ο Μαλεζάς όταν έπαιζε δίπλα στον Κοντρέρας. Θεωρώ ότι εχθές ο Βαρέλα μου φάνηκε πιο σοβαρός. Όταν χρειάστηκε. Απέφυγε δηλαδή κάτι περίεργα να που μου είχε κάνει σε προηγούμενα μάτς. Όποιος είναι δίπλα στο Σαμπράνο, είτε είναι ο Κρέσπο, είτε είναι ο Μαλεζάς, είτε είναι ο Βαρέλα, πιστεύω ότι θα ανέβει μαζί του. Άλλος που έχω σημειώσει. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά μέσα στο γήπεδο, ο Μαουρίσιο, που ακόμα δεν είναι στο 100%. Όπως θεωρώ ότι στο 100% δεν είναι ούτε ο Βιερίνια. Φαίνεται αυτό. Όπως θεωρώ ότι στο 100% δεν είναι ούτε ο Ελκαντούρη. Αυτή θα χρειαστεί ένα διάστημα να παίξουν μαζί, να βρει ο ένας τον άλλον. Αλλά πολύ σημαντική, πολύ πληθωρική η παρουσία του Μαουρίσιο. Ένα χαφ το οποίο περνάει 30 μπαλιές και πατάει και περιοχή. Πολύ σημαντικό. Να είναι εντάξει. Η παραφωνία και πάλι ο Λέοβατς. Δεν μπορούσε να του χρεώσει ότι δεν τρέχει, ότι δεν παλεύει, αλλά ο άνθρωπος κατάφερε πάλι να μαζέψει χθες πολύ Μπινελίκη. Μπορεί να μην είχε κόσμο στο γήπεδο, αλλά εκεί που, εντάξει, βλέπαμε το μάτς, δεν είναι στην κατάσταση. Η μόνη δικαιολογία που μπορώ να βρω για το ότι αποκλείστηκε, μάλλον όχι, δικαιολογία για το αποκλείστηκε ο Δελιγιαννίδης, δεν μπορώ να βρω. Η μόνη δικαιολογία που μπορώ να βρω γιατί εξακολουθεί να βάζει το Λέοβατς είναι γιατί θέλει να τον δει κανένας, μήπως και τον πουλήσουμε. Ή για να το πω με ορολογία, ο ΑΣΤ λεωφορείου, μπας και τον πουλήσουμε. Επειδή είναι μπάς να πούμε γι' αυτό, το λέω στα αγγλικά. Δηλαδή, αν τον έχεις εκτός 18άδας, αποκλείεται να τον αγοράσει κανένας. Γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι. Ή Μπεάτα Σιμακοπούλου, όπως πληροφορήθηκα. Η Μάρθα Βούρτσι δεν έχει παίξει από την ταινία. Τώρα, εγώ γιατί τη λέω τόσα χρόνια δεν ξέρω, αλλά λέμε, σύ και με. Μόνο αυτή τη δικαιολογία μπορώ να βρω. Ότι βάλτε τον να παίξει, μήπως και τον δώσουμε το Γενάρη. Μήπως και τον δει κανένας. Ρίξτε τις κανάτες από τα μπαλκόνια. Μήπως και περάσει κανένας και αμολάτε τι.
Είναι καλό αριστερό μπακ να σου φτιάξει σουτζουκάκι καταπληκτικός μάγειρας. Ρε αριστερό μπακ καλό είναι. Φοβερό παιδί χαρακτήρας, καλή φωνή, τραγουδάει, παίζει πιάνο, βιολί, τσέλο. Ρε καλό αριστερό μπακ είναι, είναι αριστερό μπακ, είναι βασικός. Κάνει φορμήσεις, κάνει αυτά, έχει την μπάλα. Φίλε, να σου πω και κάτι άλλο. Καταπληκτικό κέντημα. Να καθίσει στον αργαλιό, παπάδες φίλε βγάζει. Ρε αριστερό μπακ, καλό είναι, να τον πάρω. Α, καλά, το άλλο φοβερό. Φοβερά ανέκδοτα λέει. Καταπληκτικό στην παρέα, φίλε, ψυχή πρώτη. Κάπως έτσι αντίστοιχα με το όμορφη, ναι. Α, καταπληκτική. Αμολάτε τη Βασιλιάδου. Τι είχα φορέσει και την ανθοέκθεση στο κεφάλι. Αμολάτε τη λέει. Πω. Τι να κάνεις, δυσκολίες. Ακόμα και αν είναι έτσι, για να μην τα βλέπουμε όλα θετικά χθες. Ακόμα λοιπόν και αν πρέπει να βάλει τον Λέο Βατσμή, πως τον πουλήσει. Ξένησε η απόφαση το Δελιγιαννίδη μετά από την πολύ καλή εμφάνιση στο κύπελο. Να τον αφήσει εκτός 18άδας. Βάλ' τον στον πάγκο. Επιβράβευσέ τον. Δώσ' του ένα τεταρτάκι. Μη του κόβεις τα πόδια. Δηλαδή, δεν θα πούμε ποτέ, δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Δεν θα επιτάξουμε ποτέ στον προπονητή του ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Όμως μπορούμε να πούμε την άποψή μας, αδερφέ. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είμαστε πίσω από το μικρόφωνο. Για να πούμε την άποψή μας, όχι την άποψη των άλλων. Εσύ αποφασίζεις, κύριε Λουτσέσκου. Οκ, okay, η ομάδα βελτιώνεται. Ωραία, εντάξει, θα σου πούμε τα καλά, αλλά αυτό το παλικαράκι δηλαδή, γιατί του κόβεις τα πόδια? Όλο τον καιρό περιμένει την ευκαιρία του. Την παίρνει την ευκαιρία του στο μάτς με τον Λεβαδιακό στο Κύπρο. Παίζει τον Καφτατζόγλιο μια χαρά, με τις επελάσεις του αυτά, έδειξε πραγματάκια. Και μετά τον πετάς εκτός 18άδας. Όπως επίσης εκτός 18άδας και ο Κάτσε που είχε κάνει συνεχόμενα πάρα πολύ καλά παιχνίδια και έτρεχε, έβγαζε όλη την ψυχή. Αν θέλουμε, κάθε εβδομάδα θα βρούμε κάτι να πούμε. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να λέμε μόνο τα θετικά. Θέλω να λέμε και αυτά που μας ενοχλούν, αυτά που μας πειράζουν. Το ξέρετε, όλα τα χρόνια αυτό, ό,τι βλέπω, ό,τι σκέφτομαι το λέω. Δεν έχει. Δεύτερη σκέψη δεν κάνω. Μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Όπως ο Λιμνιός μπήκε εχθές και τον ένιωσε το γήπεδο. Όσο έπαιξε, έτρεξε, μόχθησε, πάσχισε, κοίταξε δηλαδή να δώσει παρόν στο λίγο χρονικό διάστημα που έπαιξε. Ο Αντελίνο πιστεύω ότι είναι στο 40%, έκανε χθες 2-3 κινήσεις ενδεικτικές τεράστιας κλάσης του, εκείνο που σημαδεύει στο πρώτο ημίχρονο και περνάει μπάλα θα πήγαινε στο γάμα, θα ήταν γκολάρα, αλλά φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος. Προβληματισμός υπάρχει και για το ΜΑΚ, ο οποίος και αυτός δεν είναι ο ΜΑΚ που ξέραμε. Και αυτός μπήκε χθες, προσπάθησε, έτρεξε. Αλλά φανταστείτε όταν λοιπόν όλοι φτάσουν στο 100%, τι έχει να γίνει. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Ξεκάθαρα σας το λέω. Τώρα, άσε την ΑΕΚ να χαίρεται. Θα ξαναπώ, εχθές μας συνέφερε το Χ ή μας συνέφερε να κερδίσει ο Γαύρος, σωστά? Ούτε τον πυρετό, ούτε τον πυρετό μου δεν μπορώ να του δώσω αυτόν. Και πιάνω τον εαυτό μου όταν παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ ξέρω ότι με συμφέρει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ ποτέ να υποστηρίξω αυτούς. Μη θεωρείτε ότι οι άλλοι είναι αθώοι, οι κυτρινόμαυροι. Σας το λέω τώρα. Μη θεωρείτε ότι είναι αθώοι, μη θεωρείτε ότι και αυτοί είναι οι όψιμοι φίλοι μας, διότι όταν θα τεθεί το θέμα, το είδατε. Τι, δεν κατεβαίνει στον τελικό, εγώ θα κατέβω και θα το πάρω, είπε ο Μελισανίδης. Απλά, στην παρούσα φάση, έχουν πάρει αέρα και δεν κρατιούνται, πρωταθλήματα και τέτοια αυτά, συν πέντε. Συγγνώμη. Εμείς οι από κάτω, συγγνώμη ξαναλέω, τι συν πέντε. Εκτός και αθεωρείται μόνο αντίπαλο τον Γαύρο. Έτσι, υποτιμήστε τον ΠΑΟΚ, αυτό θέλουμε εμείς. Μη μας θεωρείτε αντιπάλους και εμείς τη δουλίτσα μας. Τσίκι, 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 τριποντάκι, τριποντάκι, τριποντάκι. Η βαθμολογία λέει ότι η ΑΕΚ έχει 11, σωστά τα λέω, 11 δεν έχει η ΑΕΚ. 13 η ΑΕΚ μάλλον. Και ΠΑΟΚ 11. 13 η ΑΕΚ, 11 ο ΠΑΟΚ, πόση διαφορά είναι, 5? Γιατί σαν μαθηματικά, εντάξει, δεν ήμουν κανένα σαΐνι, αλλά
τόσο σκαμπάζαμε ρε παιδιά, σκαμπάζαμε τόσο. Τέλος πάντων, αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς, όπως κάνουμε σήμερα. Έχουμε ένα υπέροχο δώρο να δώσουμε σε εσάς. Το κάνουμε κάθε Δευτέρα και ευχαριστούμε τον Κοροπόλιο Μιχάλης. Τα κρέατα ενός μήνα. Γεμίζετε μια σακουλάρα κρέατα και βγάζετε όλο το μήνα. Ό,τι θέλετε εσείς. Σουτζουκάκια, σουβλάκια, ψαρονέφρια, μπιρζολάκια. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε. Εκεί, στην Μενελάου 29. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Λέει ο Γιάννης Κώστογλου, καλημέρα στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη μπλούζα. Έκανε ένα 15χρονο παόκι να είναι ευτυχισμένο. Ανόβερο, γεια σου αδερφέ μου. Ο Σάδης ο Δεδοσιάδης, κρέας, καλημέρα Κωστή, ρε γλέντια και τώρα Γιούβε, βλέπω τον Σάβα στο καπί. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, 352, να είσαι καλά και εσύ Στάθη. Γεια σου Αφροδίτη, γεια σου Βασιλική, γεια σου Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλημέρα, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην ξεχνάτε, σακουλάρα κρέατα σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο, επιστρέφουμε. Κάραμε. Εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Όταν κολλάει το σουσάμι φίλε από το κουλουράκι. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Εδώ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω. 2310-287-888. Να πω ότι κληρώνουμε σακούλα κρέατα από το Κροπολίο Μιχάλης. Και ότι όλη η πρώτη μισή ώρα ήταν προσφορά από την Κλιμάρτ. Γραβιά 67-23-19-17-646 και κλιματισμό Daikin και αντλίες θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV και λέβεδες αερίου. Τα πάντα όλα. Κλιμάρτ Κωνσταντίνος Κιωσές 23-19-17-646. Γραβιά 67. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλώς το παιδί. Τα δύο κακά της μοίρας σου. Θες ήσουν να. Πασχάλης Ολυμπιακός. Πώς το έχασες ρε Πασχάλη αυτό το μάτσε χθες? Λοιπόν, άκουσα. Να ακούσω ή να δω? Να ακούσεις. Ωραία. Να ακούσεις. Το άκουσα να δεις είναι αυτό που λέμε. Ναι. Σχήμα λόγου. Λοιπόν, εγώ σου είπα ότι φέτος πολύ δυνατή θα είναι η ΑΕΚ. Ναι. Το έχω ξαναπεί. Και σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν κατάλαβες. Και το κατάλαβες μάλλον, όχι το είδες σήμερα, αλλά πάλι δεν το κατάλαβες. Για πες λοιπόν εσύ να το καταλάβω. ΠΑΟΚ δεν το λογαριάζουν σαν μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ είναι για μένα που σας ξέρω, για όλους τους φιλάδους, εσύ που... Πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι. Όχι, δεν ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ. Μα και εσύ ασχολήθηκες μαζί μου μόλις ξεκινήσαμε. Γιατί έγινε χθες. Λοιπόν, εδώ χάλασε ο κόσμος εχθές τώρα. Δηλαδή ήρθε και σε έκανε άλλοι χαβαλές έκαναν από 0-2, 3-2. Γιατί πέρσι. Τον Καπίνο γιατί το βάζεις τώρα να παίξει στην ΚΑΠΑ 20. Πέρσι δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί να είπε κάτι. Όπως ο Κωνσταντινίδης. Ο προπονητής σου γιατί όταν κέρδισε ήταν Κωσοβάρος και τώρα που έχανε είναι Αλβανός. Προβλημάτισε φίλε. Ρωτάω ρε παιδί μου εγώ αδαΐς. Δεν είμαι ληξίαρχος. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα ήθελα να σου πω. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος για όσους τον ξέρουν, για εσάς τους πλάδους. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος για όλους, αδερφέ. Για αυτούς εκεί κάτω, είδες τι κάνανε. Μόνο τον ΠΑΟΚ υπολογίζουν. Άσε τώρα τι κάνουν οι εφημερίδες. Να ξέρεις, και ο Γαύρος και ο Βάζελος και η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ υπολογίζουν, αδερφέ. Και η ΑΕΚ ξέρει ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της. Και σου είπα κάτι προχθές. Ότι στα δύο συνεταιράκια ο ένας έβαλε το χρήμα και ο άλλος έβαλε την τεχνογνωσία. Λοιπόν, και τώρα που ήρθε η δουλειά να οικονομήσουν, το παραπάνω θα το πάρει ο τεχνογνώστης. Ο τεχνογνώστης, μάλιστα. Μπράβο. Έγινε, λοιπόν. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Γεια σου Γιώργο. Όλα καλά. Εσύ θα μου πεις, πήγαν όλα εντάξει. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, αγόρι μου, τον Παναγιώτη και τους υπολείπους για τα καλά λόγια, το πλυντήριο τον Κώστα το λένε. Ναι, τον πλυντήριο, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, ναι. Όλους τους ευχαριστώ, να είναι καλά. Λοιπόν, αυτό την ανατροπή του 0-2 για πρώτη φορά, τι λέτε ρε παιδιά, δυο φορές εμείς κάνουμε την ανατροπή. Τότε που ήταν ο μεγάλος Παναθηναϊκός με Πούσκας, μέσα στην Τούμπα, με 0-2 ναι, ναι, αλλά μιλάνε τώρα για το μεταξύ τους, ναι, για το μεταξύ τους λένε αυτοί.
Ο γενικά, άκουσε γενικά, οι άνθρωποι, όπως είπε και προηγουμένως ο Ολυμπιακάκης, δεν μας υπολογίζουν ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άλλο τα μέσα και άλλο οι ομάδες σαν ομάδες. Ναι, και οι δημοσιογράφοι. Όταν είναι το πρωί που σηκώνομαι για να διαβάσω τις εφημερίδες, ειδικά στο Sky, να την παίρνεις αυτή την ξαναδιά για να την πλακώνεις στο ξύλο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαβάζεις μόλις να μην σου πω καμιά κουβέντα τα πρωτοσέλιδα, ναι. Λες για Πανιόνιο, λες για Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ τον αποφεύγεις. Θα δεις και είναι... Πού δουλεύει αυτή, Γιώργο μου. Πού δουλεύει, Γιώργο μου, αυτή, πού δουλεύει. Στο Sky. Ποιος έχει το Sky, αυτός ένα μηδέν. Ε, ναι, δεν γίνεται. Α, τι ψάχνεις τώρα δηλαδή. Και ας αυτοί έχουν θέματα σοβαρά, πέφτουνε στη γάμα. Κατάλαβες, τι να πούνε για το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ας, δεν πειράζει. Ας, θεία δίκη. Θεία δίκη για όλους. Θεία δίκη. Δεν τους υπολογίζουμε καθόλου, η ομάδα σιγά σιγά ανεβαίνει και καλά θα είναι του τέλους του 17 να πάρουν και το Λάμπρο από το Πανιόνιο. Ξαιρετικός. Να τον πάρουν, όχι για να τον έχουμε να τον βλέπουμε στη βιτρίνα. Ακριβώς, το παιδί ξέρει καντάρια μπάλα. Πάρα πολύ καλός. Και δεν πρέπει να τους αφήσουμε. Όσο για τους υπολείπους δανεικούς εξωτερικό που είναι. Όλοι παίζουν μπάλα. Ναι. Και ο Χαρίς παίζει μπάλα. Και οι υπόλοιποι που έχουν πάει έξω στην Ευρώπη παίζουν μπάλα. Ο Ζάιρο που έκανε hat-trick εκεί που πήγε. Είδες. Δηλαδή, τρία γκολ. Εδώ δεν είχε βάλει όλα μαζί τρία γκολ. Εκεί δεν έχει τα μπαράκια να ξενυχτάει να είναι. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο. Δεν είναι, το ξέρεις πολύ καλά. Δεν είναι θέμα ξενυχτιού. Είναι βαριά φανέλα, ασήκωτη αδερφέ. Το ξέρω, Κώστα μου, το ξέρω. Είναι τρομερή η πίεση. Αυτός που έξω φαίνεται Θεός, εδώ έρχεται και όταν μου έλεγε ο Κύριος με κάπα κεφαλαίο, ο Κύριος, ναι, τον Κουερίνο, βγαίνοντας Κωστή από τη Φυσούνα για να ανεβούμε τα σκαλοπάτια, σαν να κουβαλούσαμε μια τεράστια πλάκα πέτρινη στις πλάτες μας. Μόνο όταν πατούσαμε στον οσμό χώρο μας έβγαινε αυτό το πράγμα. Έτσι και στο λέει αυτό τώρα, φίλε, ένας Γκουερίνο, έτσι, όχι κανένας τυχαίος. Μια και ανέφερες Γκουερίνο, πάμε στο θέμα του Κωνσταντινίδη. Είσαι σε τυχερή ορισμένη που δεν υπάρχει ένας πρόεδρος, αν ήταν τώρα συγχωρημένος ο Παντελάκης, σου είχε κρεμάσει το δελτίο, στον τελευταίο προβολέα επάνω από το γήπεδο. Λάθος, όταν... λάθος αντίδραση, δεν είναι λάθος. Τα είπαμε την Παρασκευή εκτενέστατα το για το ξέρω, θέμα. Σας άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω, θα λέω τώρα. Λοιπόν, την καλή μου μέρα και ευχαριστώ και πάλι όλα τα παιδιά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888 να μιλήσουμε όλοι. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ! Από Νέα Ιωνία Αττικής παίρνω τηλέφωνο από Έλα Λαμέιν. Έλα ρε Έλα Λαμέιν. Ο Αεκτής είσαι? Ναι. Αγόρι μου, είσαι μέσα στις χαρές σήμερα είσαι. Εντάξει, είμαι και λίγο βραχλιασμένος. Ήμουν στο γήπεδο χτες. Ήσουν, είχε πόσο, είχε 45, είχε? Κάπου εκεί είχε. Μάλιστα. Εντάξει. Ο Λάζαρος σε ανέστησε, να ξέρεις. Ο οικοδόμος, κύριε Κώστα, ο οικοδόμος. Είναι σε μεγάλη φόρμα ο οικοδόμος. Αυτό έτσι. Το φάουλ άλλαξε πορεία η μπάλα. Ήταν πολύ καλό φάουλ. Φοβερή εκτέλεση, τι να πούμε. Πολύ ωραίο. Άλλο τι λέμε για τα, αυτά που είχε πει, άλλο. Το παιδί είναι σε μεγάλη φόρμα. Είναι σε φόρμα. Έτσι. Και έκανε ανατροπή. Καθοριστικός ήταν και ο Λιβάγια, θέλω να σου πω. Χθες. Πολύ καλός, έτσι. Πολύ καλός, γιατί για είχε γράψει και σύνθημα η γυναίκα του, η οποία είναι πολύ όμορφη. Χαίρομαι που βλέπεις, το βλέπεις πιο πλατιά, το βλέπεις και κοσμικά και lifestyle-ίστικα το μάτς. Έχει πολύ ύφος. Ο αντίπαλος μας φέτος είναι ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει Ολυμπιακός φέτος. Απλά μην τους υποτιμάς αυτούς τώρα ποτέ. Για το C5 που λένε, είναι φαντάσου τώρα να έχει πάρει 20 πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και να κερδίζει ο Ηρακλής μέσα στο Καφτατζόγλιο. Θα ασχοληθείς με τον Ολυμπιακό? Δεν θα ασχοληθείς. Θα πεις γι' αυτό. Αλλά ο αντίπαλος μας είναι ο ΠΑΟΚ και το ξέρουμε. Ακριβώς. Και από πλευράς ρόστερ και ποιότητας. Και, ναι, και ποιότητα. Και ποιότητα που έλεγε και ο Συνήθης. Ποιότητα, άξινα. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει και ποιότητα, ναι. Αυτό να το λέμε. Μάλιστα. Το ξέρουμε και μακάρι να είναι έτσι ο αντίπαλος μας ο ΠΑΟΚ για τα επόμενα 20 χρόνια, γίνεται. Ναι. Αυτό, γεια σας. Να είσαι καλά, γεια σου Αεκτσή. Μόνιμος, φίλε, πλέον. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Λέω, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο μόνο, λέω για εσάς που μπήκατε αργότερα, κατά διάρκεια της νύχτας απολύθηκε ο Χάση, ο οποίος όταν κέρδιζε ήταν Κωσοβάρος, γιατί τον λέτε Αλβανό, τώρα που τον διώξανε, το τι του κάνουν σήμερα στα πρωτοσέλιδα, τον σταυρώνουν. Και υποβιβάστηκε στην ΚΑΠΑ 20 ο Καπίνο,
Θα προπονείται πλέον με τους πιτσιρικάδες. Κάτι έγινε τώρα, τι έγινε. Αυτά. Έλα, αδερφέ μου, έλα, σε ακούω. Γεια σου Κώστα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, να μιλήσω εγώ για την ομάδα μου μόνο. Ναι. Α, μείνει χρόνο στο τέλος, λίγο θα πω και για την ΑΕΚ. Ωραία. Εγώ είδα μια σταδιακή βελτίωση όσο περνάει ο καιρός και τα παιχνίδια στην ομάδα μας. Το όνομά σου? Κώστας. Έλα, ρε Κώστα, ναι. Ναι, όντως έτσι υπάρχει μια βελτίωση. Ναι. Όσο περνάνε τα παιχνίδια. Μικρή μεν, αλλά υπάρχει βελτίωση. Ναι. Και σε μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ναι. Είδα τα τρεξίματά μας βασικά είναι αυτά που μας το χαρίζουν αυτό. Ναι. Άρχισε να έρχεται η ομάδα σε φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι μας επηρέασε το πρώτο δίμηνο, ότι δεν έγινε σωστή προετοιμασία, να πω. Πολύ σωστό. Δεν είχαμε τρεξίματα. Όσο και να θέλεις να δημιουργήσεις ή να κάνεις αυτοματισμούς, άμα δεν έχεις ανάσα, δεν ξέρω αν είδατε στο sprint που κάνει ο Πέλκας, κάνει μια ωραία επέλαση και τον κλαδεύει στο τέλος. Κάνει κοντινό η κάμερα, ξεφυσούσε το παιδί. Ναι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι ενδεικτικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Τον πιάνει ένα κοντινό Πέλκας που είναι και νέο παιδί, έτσι. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό το ότι έγινε το καλοκαίρι. Γεια, συνέχισε. Βέβαια, ήρθαν και 4 καινούργια παιδιά τέλη Αυγούστου και αυτοί να δέσουν. Πολύ σωστά. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια διαφορά και ποιοτικά και ποσοτικά, σε βάθος πάγκου δηλαδή, από την ΑΕΚ είμαστε κλάσεις ανώτεροι. 100%. Τώρα δεν ξέρω. 100% δεν το συζητάω. Και ο Ολυμπιακός. Αυτός ο Έγκελς τον πλήρωσαν 7 εκατομμύρια αυτήν την κολόνα την ξαδιά. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ταλέντο, για μένα πιο πολύ από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι θέματα έχουν εκεί τώρα. Ναι. Φορμαρίστηκαν νωρίς για να περάσουν τον όμιλο και θα ξεφουσκώσουν μετά. Θέλεις να σου πω, είναι ρητορικό το ερώτημά σου ή με ρωτάς? Να σου απαντήσω, ναι, υπάρχει κάπως απάντηση. Έτσι πρέπει να πάντως, σαν ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πιο ποιοτικό από τη ΑΕΚ. Μη γελιέστε. Δηλαδή δεν μπορεί να στηρίζεστε η ΑΕΚ σε έναν 36 χρονών προς 37 για να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Αν το δούμε και αυτό, δηλαδή θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Γιατί τον Αραούχο δεν τον βλέπω όπως πέρυσι. Κάτσε, ο 36-37 είναι... Ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος. Όχι ρε, 37. Ο Χριστοδουλόπουλος. 36-37, δεν σημαίνει μια γέννηση. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος. Τώρα μας σου λέω κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Είμαι 100% σίγουρος. Ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος, ο Λάζαρος, είναι 36-37. Κάνεις μεγάλο λάθος. Στο λέω, να ξέρεις, δεν θυμάμαι ακριβή ηλικία, πρέπει να είναι 31, πρέπει να είναι ο Χριστοδουλόπουλος. Θα σου πω αμέσως. Συνέχισε, εσύ πες αυτό που θέλεις, αλλά λοιπόν, είμαι, άμα δεν ξέρω, δεν μιλάω. Απλά παίκτες που έπαιξαν σε εμάς είναι το 86 γεννηθής, αδερφέ. Καλά σου είπα, 31. 1986. Τον μπερδεύεις μάλλον, μήπως τον μπερδεύεις με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Γιατί ο Μάκης μπορεί να είναι 36. Κάνεις λάθος για τον Χριστοδουλόπουλο. Τον θυμάμαι εσύ 20 χρόνια. Ο Χριστοδουλόπουλος, ξέρεις γιατί τον θυμάσαι. Γιατί εδώ, φίλε, ήταν 18 χρονών, γι' αυτό. Είναι γεννημένος το 86. Ο Πάκος ο Χριστοδουλόπουλος τέτοια σεζόν δεν έχει ξανακάνει ποτέ στη ζωή του. Έτσι. Στη ζωή του. Στη ζωή του δεν έχει. Είναι τρομερά φορμαρισμένος. Τυπήματα φάουλα. Άμα βγάλει μια χρονιά έτσι ο Χριστοδουλόπουλος, τι να βγει. Γιατί την ουσία στην ΑΕΚ μέχρι στιγμής τη δίνει ο Χριστοδουλόπουλος. Αυτός. Φυσικά. Και στο Ευρωπαϊκό. Κοίταξε, η παρουσία του στην Ιταλία του έκανε μεγάλο καλό, όπως βλέπεις. Αλλά οι υπόλοιποι παίχτες μπορεί να είναι ψιλοκαλοί γύρω-γύρω, αλλά δεν έχουν ουσία. Ο Χριστοδουλόπουλος έχει ουσία. Και έχοντας το σκοράρισμα παίρνεις και ψυχολογία η ΑΕΚ. Ακριβώς. Το χθεσινό μας πήρε τεράστια ψυχολογία, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, από την ομάδα μας ξεχώρισε ατομικά τον Μάτος του Ζαμπράνο και τον Πρίγιοβιτς για τη συνέπεια που έδειξε στο σκοράρισμα. Μπράβο. Αυτούς που ανέφερα κι εγώ, και ο Μάτος πολύ χαίρομαι που ανεβαίνει πάλι. Γιατί ναι, ένας καλός Μάτος είναι, φίλε, καθοριστικός, είναι κομβικός για το παιχνίδι. Με τις επελάσεις του, είδες πώς με την κεφαλιά τάκ του τη δίνει εκεί που πρέπει. Ναι, ναι. Αυτό το γκολ το ξαναβάλαμε την Έστερσον, αν θυμάσαι. Πολύ σωστά. Κεφαλιά πάσα του Μάτος. Πολύ, πανεμφερές. Έτσι. Έγινε. Ένα τελευταίο. Να πεις. Δεν κατάλαβα τώρα γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη... Ναι, μεν ήταν συμπαθητική εμφάνιση του Πέλκα και του Μαουρίτσιο, αλλά όχι για να πούμε ότι είναι διακριθέντες. Διαφωνώ. Γιατί είχαμε πολλές λάθος μεταβιβάσεις από τους δύο παίκτες. Διαφωνώ. Κέντρο. Θα σου πω το εξής. Εγώ δεν λέω ότι μάγεψαν. Όμως, ναι, χθες ο Πέλκας μέχρι που βγαίνει είναι από τους καλύτερους, φίλε. Δηλαδή παίρνει πρωτοβουλίες, μοιράζει, τρέχει, πασάρει. Ο Μαουρίσιο επίσης πολύ αθόρυβη δουλειά. Δεν λέω ότι και οι δύο μας έβγαλαν τα μάτια, όχι. Αλλά ήταν από τους καλούς. Ο Πέλκας έκανε μια φανταστική προσπάθεια που πέρασε τρία άτομα. Έτσι και κέρδισε ένα φάουλ. Όχι μόνο αυτό, δεν τον κρίνω από μια φάση. Να δεις και σε άλλα μάτς ότι έχει λάθος πολλές μεταβιβάσεις. Σε άλλα μάτς, ναι. Σε πολλές έντρες τις κάνει στον τερματοφύλακα. Χθες ήταν από τους καλούς.
Όταν, ό,τι βλέπω λέω τώρα, εντάξει. Γιατί έχει βελτιώσει το παιδί, μακάρι. Πριν φύγεις, πριν φύγεις. Wikipedia, Λάζαρος Στοδουλόπουλος, Διαβατά Θεσσαλονίκης, 19 Δεκεμβρίου 1986. Άδερφε, τον ήξερε πιο μεγάλο. Παίζει πολλά χρόνια γι' αυτό. Φιλιά! Φιλιά! Ναι, θα σου βάλω ένα μάχη έτσι για να τα με δει. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. 23-10-286. 287-888. 287-888. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Πήγες να πεις την ημερομηνία γέννησης του Χρυσοδουλόπουλου. Μπερδεύτηκα. Κωστή. Ας δούμε λίγο τη στατιστική, γιατί εχθές ο Μαουρίσιο λέει έκανε πολλές πάσες, λέει ο φίλος, μία λάθος πάσα έχει κάνει σε όλο τον αγώνα. Όχι, όχι, εντάξει, μπορούμε να διαφωνήσουμε τον ακροατή, εγώ λέω αυτό που είδα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε με Λεβαδιακό και χθες τα 60 λεπτά, η ομάδα είχε άνοδο της απόδοσης στο 80%. Στο κέντρο τρομερή δουλειά. Βγάζει ποιότητα και μπαλιές και να κόψει. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα κυρίως. Και πατάει και περιοχούλα, ρε παιδιά, πατάει και περιοχούλα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι αντίπαλοι παίζουν ταμπούρι με 11 παίχτες, η μπάλα να κυλάει γρήγορα, να μην την κουβαλάς 10 ώρες. Αυτό που συνήθως κάνει και ο Κάνιας και ο Τσίμηρος και ο Κάτσι το κάνουν αυτό πολύ. Κρατάνε πάρα πολύ την μπάλα. Εδώ θέλει γρήγορος χρόνος. Είδες τη φάση εκεί που χάνει ο Ελκαντουρί, πώς χάθηκε την μπάλα με Πέλκα και Πρίγιοβιτς και Ελκαντουρί. Έτσι, έτσι. Να παρεπιπτόντως, ο Τσίμηρος μετά από το εκτός 18ας γύρισε άλλος. Γιατί θες... ο Τσίμηρος τώρα αυτή τη στιγμή με τον Μαουρίσιο πρέπει να κάνει συγκεκριμένα άλλος πράγματα. Όχι, τον γύρισε έξι, είσαι εξάρι του λέει. Ας τον άλλον να είναι οκτάρι, αυτός είναι ο ρόλος σου, είσαι αμυντικό χαβ. Δεν θέλουμε άλλα πράγματα όπως χθες. Λείπαν παιδιά, σκεφτείτε. Έλειπε ο Κάτσε. Έλειπε ο Κάνιας που πέρσι όταν έλειπε ο Κάνιας κλαίγαμε με γοερό δάκρυ στην άκρη του γκρεμού βλέποντας το Σούρουπο όταν έλειπε ο Κάνιας χθες. Ο Κρέσπο, σαν... ο Τζάλμα, ο Μιστακίδης. Και στον πάγκο ήταν ο Μπίσεσβαρ που δεν έπαιξε καθόλου. Συν το Δελιγιανίδη. Φανταστείτε. Έχουμε το μακράν του Δευτέρου το καλύτερο υλικό, το έχουμε πει. Όλων των εποχών για μένα. Δεν θέλω να πω σε εποχές Κούδα, Σαράφ και τα λοιπά. Άλλες εποχές. Στη σύγχρονη, δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν είχαμε ποτέ. Ακόμα και όταν είχαμε σπουδαίες μονάδες, είχαμε 3-4 πρωτοκλασσάτους και οι υπόλοιποι ήταν ένα επίπεδο κάτω. Εδώ τώρα μιλάμε για το καλύτερο ρόστερ, λέγω Χρήστο. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω, Κωστή, ότι ο Ολυμπιακός είναι, δεν υπάρχει ο Σαντιπλός, δεν μπορεί να το επεξέλθει, δεν έκανε προετοιμασία για να πάρει ο Χοντρός τα λεφτά και τον απλά τον κάψανε τον Αλβανό Κωσοβάρο ανάλογα με το αποτέλεσμα. Μεσοαμυντικά δεν έχει κανένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να κόψει. Όσο τα ποιότητα να έχεις μπροστά, όταν έτσι. Πίσω δεν έχεις κανένα που μπορεί να κόψει και έχεις αυτό το όρθιο χιλιόμετρο. Που λέγεται Έγκελς και λέει 7 εκατομμύρια. Κόσμος, κάνει 7 εκατομμύρια τα πράγματα που να κάνει 42. 42. 42.500, να το αφήσω. Έτσι. Είχαν έναν που έτρεχε και το δώσανε, Χρήστο. Και λέγεται Σιώπης. Ένας ήταν που μπορούσε να συμμαζέψει, έτσι. Εγκλήματα έχουν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τον Κυρσάβα δεν τον άκουσα χθες. Δεν έφτασαν στα αυτιά μου οι δηλώσεις. Πάλι η διαιτησία του στέει. Καλά. Το είδα στα πρωτοσέλιδα ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος ήταν φίλε άριστος. Άριστος. Το μόνο που χαρίζει είναι κόκκινη στο Ρωμαό. Μια κόκκινη στο Ρωμαό που κλωτσάει, βέβαιως. Αλλά γενικά λες, ρε παιδί μου, του φύγε μια φάση. Okay. Του φύγε μια φάση. Τίποτα δεν θέλει. Κωστή, μέσα στην ατυχία που είχαμε να μείνουμε εκτός Ευρώπης, έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα. Να σκεφτείς ότι όταν θα πάμε στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός τρεις μέρες πριν θα υποδέχεται, νομίζω, την Μπαρσελόνα ή θα πάει και Βαρκελόνη. Οχ, έχετε για βρυσούλες. Λογίβουναραχούλες. Η ΑΕΚ τρεις μέρες που θα παίξει από εμάς θα πάει στο Μιλάνο με τη Μίλαν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα δεις ότι ο Μάτος θα είναι όλη τη χρονιά καλός, γιατί έχει συνηθίσει να παίζει μέσα ώρα 25 με 30 μάτς. Σωστό. Πέρυσι τον τεντώσαμε με 50 μάτς. Και κλάταρε στο τέλος. Ναι. Κλάταρε. Τίποτα δεν θέλει. Η ομάδα θέλει στήριξη, να μην βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας και να κάνουμε λίγο αυτό που πρέπει. 1-0, 1-0, όλα τα παιχνίδια, μέχρι η ομάδα να φτιάξει τα ακριβώς. Και 10 Δεκεμβρίου, σας παρακαλώ, παιδιά στον Παναθηναϊκό, μην διαλυθείτε. Όχι. Σας θέλουμε, δεν θέλουμε να είστε στην κατηγορία. Μετά κάτω τι θέλετε. Αλλά τότε σας θέλουμε. 10 Δεκεμβρίου σας περιμένουμε, θα έχουμε κόσμο μέχρι κάτω, μέχρι την Αγία Βαρβάρα το προάβλιο. Έτσι. Πιστεύω ότι αν είχαμε χωρητικό τα 150.000. Δεν λέω τυχαίο νούμερο, λέω ένα μαρακανά. Αν είχαμε εκείνη την αγωνιστική θα ήμασταν sold out. Αυτό θέλουμε. Αν συνεχίσει η βαθμολογική η συγκομιδή είναι ανοιχτή. Εννοείται. Αυτό θέλει. Αυτά. Και προσοχή στους παλιούς και νέους φίλους.
Το λέμε εμείς τώρα σε άσχετη φάση. Είπαμε, η ΑΕΚ είναι φαβορή γιατί εκτός από ομοιογένεια που είχε ως ομάδα και με τον ίδιο προπονητή, έχει και το know-how, έχει ακριβώς. Το παραθύνο, ξέρει ο άλλος, ο Θωμάς είναι από πίσω. Εχθές να μην το παραλείψουμε ότι ο τραγικός διαιτητής σε μάτς με 80-20 κατοχή έχει 16-16 φάουλ μοιρασμένα στην Τούμπα. Εντάξει. Ναι, ναι, σε πολλές ναι. στιγμές εκνεύρισε. Αλλά βλέπεις ότι εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Θέλουμε, όταν θα πούμε για τη διαιτησία, πραγματικά να πρέπει να πούμε. Βλέπεις. Όχι, το περνάμε να, μην το φοβόμαστε κιόλας να το πούμε. Εντάξει. Γιατί δεν γίνεται σωστά. Να έχουμε εμείς το απόλυτο 50-50 και άλλα. Σωστά. Να, μοιρασμένο να και το κουκούτσι. Φιλιά, Χριστάρα μου! Καλημέρα, Κωστή μου, καλημέρα. Γεια σου, Χριστό. Πάμε παρακάτω. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με λέμε. Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Παναγιώτης Κονσόρτσιουμ. Γεια σου, ρε Κονσόρτσιουμ! Λοιπόν, άκου στεντόρια φωνή, στεντόρια φίλε. Έβλεπα προχθές στο Facebook μια ανάρτηση που έκανε κάποιος φίλος τις μέρες που θα ερχόταν ο Σαμπράνο. Ναι. Και περνούσε τις ιατρικές εξετάσεις. Λοιπόν, δεν έχει μια φωτογραφία, κλωτσάει στην πλάτη έναν αντίπαλο και γράφει από κάτω το σχόλιο. Ναι. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, τον πάνε για ψυχιατρικές. Λοιπόν, θες να σου πω γι' αυτό ή θες ολοκλήρωσε και μετά. Περιμένω να δω απέναντι στο Σαμπράνο δύο γατάκια εριστικά. Ναι. Το Χριστοδουλόπουλο σωστό. Και τον Εμενίκε. Πολύ σωστό. Έχω κι άλλους. Να μην γίνει κανένα μπουκλούκι με αυτό τον Έγκελς και τον Μάρξ και τον... Καλά τώρα, αυτό το Ρωμαό πού το βρήκαν αίρεση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Απ' τη Ρώμη, ξέρω εγώ. Απ' τη Ρώμη. Λοιπόν, όσο για τις δικές σου οξυδερικέστατες παρατηρήσεις σχετικά με τον ΠΑΟΚ... Ναι. Πες μου πού διαφωνείς, όχι πού συμφωνείς. Πού διαφωνούμε. Συμφωνώ, αλλά θέλω έτσι μετεπιτάσεως να πω για τον Μαουρίτσιο. Ναι. Αυτός ο παίκτης θα αλλάξει όλη την ομάδα. Okay. Άκουσε τι είπα από την αρχή. Άκουσα. Θα αλλάξει όλη την ομάδα. Είναι γρήγορος, μπαίνει, βγαίνει, μοιράζει, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Καθοριστικός στο κέντρο. Άλλο κέντρο είναι με το... Δηλαδή άλλου είδους παίκτες είχαμε μέχρι τώρα στον άξονα και ο Κάνιας και ο Τσίμιροτ και ο Κάτσε και ο Χαρίσης. Όλοι είναι άλλο είδους παίκτες και άλλη πάστα είναι αυτός. Συμφωνώ απολύτως. Συν το ότι απελευθερώνει τον Τσίμιροτ ή το όποιο μυντικό χάφο, ότι φίλε, εσένα εκεί είναι ο χώρος, το 6. Ναι, πάω πιο μπροστά, να περάσω την παλιά. Με όραση 360 μοίρες, μου κάνει πολύ εντύπωση. Και αυτός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Όχι. Να ξέρεις. Όσο για τον Πρίγιο, όλα τα λεφτά είναι η ανάποδη κεφαλιά που κάνει στο δοκάρι. Φοβερό, παιδιά. Μπορεί να βάλει γκολ, πιστεύω, με τη φτέρνα. Αυτός είναι για αυτή τη δουλειά. Πάρτο, ταΐστε τον, πεινάει ο άνθρωπος, δώστε τον να φάει. Καλή μου άνθρωποι, μπορεί να μπαίνει στο παλιό κτέλ Χαλκιδικής και να λέει «Καλή μου άνθρωποι, σας παρακαλώ. Βλέπετε και τα χαρτιά. Μία πάσα μόνο ζητώ, έχω βγει και στον κύριο Χαρδαβέλα. Θέλω να μου δώσετε μία πασούλα. Τι σας ζητάω, καημένος, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μια πάσα ρημάδα ρίξτε μου και εγώ θα την κάνω γκολ, θα παστελώσω. Ευχαριστώ πολύ ότι προερίστε». Έγινε, Κωνσταντίνε. Γεια, φιλιά. Γεια σου, Κονσόρτσιουμ. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Μήπως γνωρίζετε ναι. Πού βρίσκεται ο Κρυσάβας από τα ξημερώματα και δεν ακούστηκε σχεδόν πουθενά. Ξημερώματα. Κανείς τελειώματα. Εθεάθη, έξω από το Ρέντι, να πίνει σε μια ταβέρνα και να ακούει «Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο μου». Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο μου. Ναι. Διαφωνώ με αυτό που λέτε τόση ώρα. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω διαφορετικά. Η ΑΕΚ κάποια στιγμή θα σκάσει. Ναι. Αντίπαλος, όπως λένε μερικοί, δεν θα είναι η ΑΕΚ μόνο. Θα είναι ο Ολυμπιακός, θα το δεις. Γιατί ποιοτικά έχει καλύτερο ρόστερ από την ΑΕΚ. Δεν διαφωνώ. Είπα, μην υποτιμάτε. Μην τους υποτιμάτε. Αυτούς θα διώξει τον προπονητή, θα φέρει τον Κυρλεμόνη. Τώρα μην δείτε κανένα Βλαντανίβιτς, λέω. Δεν ξέρω τώρα. Λέω εγώ. Πάει, τώρα λέω. Κάτι πουλάκια την τιμίζουν. Έρχονται κάτω στο μπαλκόνι μου, στο πατρικό μου στην Τούμπα. Σοπα, ρε, λέω. Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση. Μπορεί, Κωστή, εντάξει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μου λένε διάφοροι μπούφοι. Εννοώ το πουλί μπούφος, όχι ότι ο άλλος είναι μπούφος που μου το λέει, αλλή μόνο. Κοίταξε, γράφουν διάφορα ονόματα, στο τέλος μπορεί. Εγώ, ναι, στο σκέφτομαι κι εγώ, γιατί όχι. Λεύθερο είναι το παιδί. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
πού θα βγει χαμένος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εμένα μου άρεσε χτες. Έπαιξε καλά, κατά διαστήματα, όχι συνέχεια. Ειδικά στο πρώτο. Αλλά ήταν, ναι, ήταν καλός σε ένα διάστημα, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό. Σωστά. Μετά κάπως έπεσε. Μετά φεύγουν και οι ανάσες. Φαίνεται ότι κάνει μια κυλίτσα και με το Λεβαδιακό το ίδιο έγινε. Ελπίζω μετά τη διακοπή να είναι ακόμα καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Σε φυσική κατάσταση, εντάξει, όχι παιχτικά, σε φυσική κατάσταση. Σωστό. Γιατί το παιχτικό θα έρθει μετά. Σαν απόρρια, είναι και απόρρια. Είναι τσουκνίδα μου. Αν έχουμε φυσική κατάσταση, μπορούν να δουλευτούν παραπάνω πράγματα. Βέβαια. Ναι, ναι. Συμφωνώ με αυτό που είπες για τον Μπέλκα που τον έδειξε να παίρνει ανάσες, λες και κάπνιζε 5 πακέτα τσιγάρα και ανέβηκε τις σκάλες. Είναι σε φυσική κατάσταση το θέμα. Τέλος πάντων, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζαμπράνο, όχι ο Ζαμπράνο, ο Μαρίσιο. Ναι. Πατούσε, αν παρατήρησες, πολύ από τη δεξιά πλευρά. Πολύ γέμιζε πολύ τα δεξιά. Πολύ σωστά. Προσωπικότητα, αδερφέ, φαίνεται ο άνθρωπος εκπέμπει. Κατάλαβες. Ναι. Χωρίς να είναι και αυτός 100%. Και ο Καντουρί έπαιξε καλά. Έτρεξε, εντάξει. Ο Βιερίνη ακόμα δεν είναι. Δεν έχει ούτε ο Μακ είναι εκεί που θέλουμε. Απλά, ναι, ο Μακ. Δηλαδή από αυτούς που ήρθαν τώρα που περίμενες να δουν κάτι διαφορετικό, να δεις κάτι πολύ καλό, επειδή δεν ξέρεις τον παίχτη, είναι αυτός που μέχρι τώρα δεν δικαιώνει. Ναι. Το ξέρει και ο ίδιος, το καταλαβαίνει και βγάζει νευρικότητα. Για το Μακ λέμε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί ο Βιερίνη ακόμα δεν είναι 100%. Σκέψου τώρα να έχεις το Βιερίνη δεξιά και αριστερά το Μακ κορυφή τον Μπρίγιο. Και πίσω, τους άλλους, να τα είδε. Όχι, πίσω Ελκαντουρί, Μαωρίσιο, Σαμπράνο πίσω, Ρέι, Μάτος δεξιά, δεν υπάρχει παιδιά. Τέτοιο ρόστερ δεν είχαμε ποτέ. Και αριστερά είναι ο Λιονίδη. Γιατί ο άλλος είναι ένα φάντασμα που απλά φοράει τα στρώματα. Χθες η κυλιδίτσα είναι που τον άφησε εκτός 18άδας. Μην του κόβεις τα πόδια. Ούτε το ξέρω το παιδί, άμα το δω στον δρόμο, δεν τον ξέρω κιόλας. Ούτε καν. Κοίταξε. Μην του κόβεις τα φτερά. Δώσ' του ρίγο. Έτσι, βάλτο στον πάγκο. Βάλτο ένα δεκάλεπτο στο τέλος. Να τον επιβραβεύσεις. Δεν έγινε Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά. Όχι, όμως, δεν είναι όμως χειρότερος από αυτό που βλέπουμε με τον Λέοπαρτς. Ή από τον Λεβέκ που. Άστα. Δηλαδή, στις προπονήσεις. Έγινε. Τσουκνίδα, σε φιλό. Σε χαιρετώ. Bye, bye. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Όπως είδατε, δεν πήγαμε σε διάλειμμα για να μην σας διακόψουμε τη ροή. Καλημέρα σας. Ναι. Το 24. 24, αγόρι μου. Κερδίζει το τραπέζι. Σου μουσού με τον Κωστή. Για σου Μένιο. Θα είναι η χρονιά μαύρη για τον διορισμένο πρωταθλητή. Έτσι. Και τι βλέπουμε, μια διαιτησία λίγο να έχει φτιάξει και εμείς ακούουν άλλες ότι είναι τέλεια η διαιτησία, δεν αποβάλλει ποδοσφαιριστή στην ροή του αγώνα, που όλα μπορούν να αλλάξουν. Εγώ λέω γενικά, ο Σιδηρόπουλος χθες μου έδωσε την γιατί αίσθηση ότι ήθελε να σφυρίξει ό,τι βλέπει. Αυτό. Για τώρα το λάθος, ναι, αυτό που έπρεπε βλέπει, να αποβάλει, έπρεπε να αποβάλει το Ρωμαίο. Ναι. Και ενώ η κλωτσιά που μέχρι και κόκκινη είναι σε εμάς και για πολλές ομαδούλες, εκεί τη χαρίζει και δεν δίνει τίποτα. Ό,τι και δεν διαφωνώ, αλλά γενικά η διαιτησία του ήταν καλή. Έχουμε να είμαστε δίκαιοι. Αυτό έχει γίνει γιατί αυτή τη στιγμή έχουν κατεβεί άλλοι άνθρωποι στο λεκανοπέδιο, στο βαθρό λεκανοπέδιο, οι οποίοι μέχρι, ας ελπίσουμε να μην γίνουν σαν τα μούτρα εκείνων κάτω, κάτι έχει αυτό αλλάξει. Περιμένουμε. Αυτό όχι να δούμε. Τέλεια όμως. Θες πάντως, σε εμάς, πάλι ένας διαιτητής. Ναι. Ένα σωστό παιχνίδι, με χωρίς μεγάλες αποκλίσεις, πάλι όμως με εύνοια. Εγώ αναφέρω αυτή τη φάση. Είναι αδιανόητο. Ένα πέναλτι στη γραμμή είναι, δεν είναι, μπορεί να του διαφύγει. Την κλωτσιά που πέφτει. Σωστό. Τη δίνει φάουλ. Σωστό. Μένιο, ξέρεις γιατί λέμε. Αν το δώσει, αυτομάτως είναι. Σωστό, σωστό. Με καταλάβες. Το βγάζει με 10. Φάουλ και δεν απλά το συγκρίνουμε και με αυτό που βλέπαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, που όταν ο Γαύρος δεν μπορούσε, έτρωγε τέτοιο μπρόξιμο, φίλε. Που ήξερα αργά ή γρήγορα θα φτάσει στη νίκη. Μα τα πέναλτι, μα με το offside. Μα με απολογήσω. Να αιτιολογήσω γιατί είμαι σκληρός με ορισμένες αποφάσεις, ειδικά των διαιτητών. Που είμαι σκληρός και με τους παίκτες, με κάποιους παίκτες που κάνουν τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές. Που κάνουν τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται. Διαιτητής κάποια στιγμή όταν ρωτήθηκε σε αγώνα μπαράζ γιατί δεν έδωσε το πέναλτι, είπε ότι δεν μπορούσα να καταδικάσω μια ομάδα δίνοντάς την εις βάρος της πέναλτι. Σώπα, ρε. Το καταλαβαίνεις ποια είναι η φιλοσοφία η αυτών άλλη των ανθρώπων. Την αντίπαλη. Ναι, δεν ενδιαφέρει, δεν μπορούσε αυτό. Τι ερώτηση είναι αυτή. Μπήκε μέσα
για να μην καταδικάσει. Μα οι αποφάσεις είναι καταδικαστικές για την ομάδα που τις δίνεις. Γεια σου φίλε, έχεις μπριζόλες. Δεν έχω γιατί λυπήθηκα το γουρούνι, ρε παιδί μου. Μπράβο. Δεν μπορούσα. αυτή είναι η δουλειά σου, φίλε. Χοιρινό ήρθα να πάρω. Έχεις κοτόπουλο. Δεν έχω το κοτοπουλάκι. Κρίμα είναι τώρα. Έτρεχε χαρούμενο μέσα στο κοτέτσι. Τι να. Ναι, και τι κρίμα. Θα το φάμε τίποτα. Χορταράκι πάρε. Πάρε ένα λάχανο και φάε. Θα φάμε το άλλο. Λοιπόν, η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Αλλά δες τώρα τι γίνεται. Με μια σωστή διαιτησία και ανέτοιμη η ομάδα που δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Πάλι τη βλέπεις είναι στις ψηλές θέσεις και κοντά. Πολύ σωστά. Έτσι. Και αν δεν είχαμε χάσει τους 4 βαθμούς με Λιβαδιά και Απόλλωνα, σκέψου που θα βρισκόμασταν τώρα. Για μένα, Κωστή μου, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, εγώ κακίζω πολλές φορές τους φιλάθλους μας, όταν υπερβολικά πάμε για 4, πάμε για 5. Ρε παιδιά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν 4 και 5. Σιγά σιγά. Τρεις πόντους, φίλε. Τρία πονταλάκια αγοράζουμε χρόνο και ψυχολογία. Αυτό είναι τώρα. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Όλα τα άλλα. Και εγώ το θέλω πρόσεχε και αυτό. Το 1-0. Αυτό το 1-0. Με δυσαρεστεί. Θέλω 3 και 4. Φυσικά όλοι μας. Αλλά άλλο τι θέλω. Και άλλο τι μπορώ. Και άλλο κι άμα γίνει και το 1-1 στο 90. Και τι πρέπει. Έγινε μένιο σε φιλό. Τα φιλιά μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Κληρώνουμε και μια σακουλάρα κρέατα από το κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Γεια σου, αδερφέ. Ο Μένιος θέλει και 4 και 5. Με ποιο ρε Μένιο. Εντάξει. Ταμπούρι πίσω, όλες οι ομάδες μας έχουν πάρει χαμπάρι, να πούμε. Εντάξει. Μας αυτοί χαίζονται, με συγχωρήστε για την έκφραση. Αφοδεύονται. Αυτοί αφοδεύονται, να πούμε, από εκεί που ξεκινάνε, από τις πόλεις που ξεκινάνε για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ. Έτσι, ή όταν ακούνε να ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, ότι μπαίνει στο αεροπλάνο ο ΠΑΟΚ να πάει να παίξει μαζί τους, αυτοί ξεκινάνε, χτίζουν τείχος, να πούμε, γύρω-γύρω από τη μικρή σκηνή. Ανδρέα, εσύ είσαι. Ναι, φίλε. Έχεις ναι. γράψει, λοιπόν, δηλαδή, έχεις γράψει πάλι υπέροχη αυτό. Επιστολή. Την έχω καρφιτσωμένη από χθες για τον Μπρίγιοβιτς και προφητική πριν το ματς. Αν βρω και χρόνο θα τη διαβάσω. Με το κεφάλι, Με το κεφάλι. Λοιπόν, σαν να έχεις δει το ματς πριν το γράψεις. Ένα μπράβο σου μεταφέρω, όχι δικό μου μόνο, τα είπα και χθες στο καζίνο, έτσι που συναντηθήκαμε για να δούμε το ματς, όλοι μαζί παρέα εκεί. Έφυγες μετά στο δεύτερο. Εντάξει φίλε, τι να κάνω, αφού ήμουν από τις 3. 3 η ώρα. Να φύγουμε τι ώρα, 11 δεν παίζει. Ο ΠΑΟΚ τελειώσαμε το καθήκον μας, φέραμε την νίκη. Έτσι, είχαμε και Τζατζαρά Νίκο, είχαμε και Κωνσταντινίδη Κώστα, είχαμε και Ραγκάτσι Χρήστο, μια παρέα. Θα το κάνουμε στέκι εκεί τις Κυριακές. Κάθε Κυριακή. Να βλέπετε ωραία τις ματσάρες σας εκεί και να είμαστε παρεούλα. Να κάνουμε το χαβά μας. Πολύ σημαντικό. Έτσι που λες, Κώστα, και δεν μπορείς τώρα να δείξεις το ποδόσφαιρο που ξέρεις ή το δέσιμο της ομάδας όταν παίζουν οι άλλοι τώρα 5-4-1. Ξέρω εγώ, είχαν φτάσει να μην έχουν και έναν. Μπροστά, να παίζουν 5-5, να πούμε. Ναι, αλλά σου λέει έτσι πήρα πέρσι αποτέλεσμα. Το θυμάσαι πέρσι. Που κάναμε 35 ευκαιρίες και πήραν ένα μάτς με μια φάση. Σου λέει ταμπούρι, δεν μπορείς να τον κατηγορείς τον άλλον που έρχεται να παίξει. Αυτό σου λέει θα κάνω. Όταν έχει απέναντί του τέτοιους παίκτες να αντιμετωπίσει, τι θα κάνω. Ακριβώς. Θα κλειστώ πίσω και μπορεί να κλέψω κανένα 0-0, να κάνω καμιά αντεπίφα, να βγάλω κανένα γκολάκι ή να κλέψω το αποτέλεσμα. Είναι θεμητό για αυτούς. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω είναι το εξής. Ότι η ομάδα θα φανεί σε μεγάλα παιχνίδια. Σωστό. Σε μεγάλα ανοιχτά παιχνίδια. Όπως έπαιξε χθες ο Γαύρος, χθες δεν κλείθηκε. Παρόλο που νικούσε και άμα κλείδωνε την άμυνά του εκεί, δεν κλείθηκε. Ναι. Έδειξε ότι είναι. Ότι πάει για την νίκη, ρε παιδί μου. Ότι ήθελε και το 3-0, ξέρω εγώ. Έτσι το δαγώ. Λάθος. Όταν κερδίζει 0-2 μέσα στην ΑΕΚ, εγώ δεν λέω έτσι. Ταμπούρι, αλλά. Ναι. Δεν το φοβήθηκε όμως. Δεν έχουν την ποιότητα που η προπαγάνδα του έβγαλε προς τα έξω. Άντε αυτός ο ΦΟΕ, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ούτε δεν υπάρχουν. Ούτε η ΑΕΚ την έχει. Ούτε η ΑΕΚ. Γιατί τώρα. Και δεν θέλω να σου πω κάτι, Κωστή. Δεν θέλω να ασχολούμαι με σωστό, τις τα δικά μας. Θέλω να τις βρίσκω στον δρόμο μου και να τις κερδίζω φίλε. Στα μεγάλα παιχνίδια. Αυτό. Εγώ αυτό που θέλω. Αυτό. Σωστό. Κατάλαβα πλέον ο Λουτσέσκου ότι θέλει χρόνο και δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει καλό χρόνο, είναι. Και αυτός το είπαμε. Θα κερδίσεις. Θα λέμε τον μπράβο σου. Είπε και χθες, μίλησε καλά. Εγώ βλέπω μικρά πραγματάκια. Βγαίνει ο παίκτης, πάει, τον αγκαλιάζει. Δηλαδή, θέλει λίγο ο παίκτης. Δεν θέλει κανέναν άψυχο.
Λέω, ο Στανόγεβιτς λέει δεν μιλούσε λέει, σε κανέναν. Πέρα από το ότι δεν έκανε προπόνηση. Δεν λέω ότι αρκεί αυτό να κάνει αγκαλί του παίκτε. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι αρκεί μόνο αυτό για να γίνουμε ομάδα. Είναι σημαντικό όμως να βγαίνει ο παίκτη και να πηγαίνει να τον συγχαρεί, να... ότι τον κάνει αλλαγή, αλλά σε πιστεύω. Να τον αναφέρει όπως έκανε με τον Μπέλκα στι δηλώσει. Είναι λεπτές ισορροπίες. Έχει να διαχειριστεί πολύ δύσκολου τύπου. Μακάρι να πετύχει αυτό που λέμε συνέχεια. Και αυτό που ήθελα και να τελειώσω, ήθελα το εξή που με στεναχώρησε πάρα πολύ και γι' αυτό κάτι πρέπει να. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Δεν είναι μόνο να κάνουμε μεγάλη ομάδα. Δεν είναι μόνο να κάνουμε ένα υπέροχο γήπεδο. Δεν είναι μόνο να δαπανέ λεφτά ο παίκτης, ο πρόεδρος και ο φίλαθλος. Ναι. Είναι να προστατεύουμε την ομάδα, γιατί όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα χθες, δεν ματώνει η ψυχή μου όταν βλέπω τη φανέλα του Μαντούρο. Απέναντι, του Μαντούρο τη φανέλα. Πέντε, τρελαίνομαι. Την είδατε τη φανέλα του Μαντούρο. Γι' αυτό φταίμε εμείς που δεν προστατεύουμε την ομάδα. Γιατί αν είχαμε και μέσα και 20.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Φτερά στα πόδια. Θα ήταν για πλάκα 20.000 φέτος, άμα δεν έπεφταν τιμωρίες, αποκλεισμοί κλπ. Με τέτοιους παικταράδες. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Αν είχαμε 20.000 κόσμο, οι αντίπαλοι. Πέσαμε σε παγίδα. Τα λέγαμε. Πέσαμε σε παγίδα τότε, το λέγαμε πριν γίνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων. Έγινε, Ανδρέα! Να είσαι γερός. Γεια σου, Ακρίτα. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε Στάπερ με δίδουν λεβεντάσια στο πληκατόριο. Έτσι, ακριβώς όπως το λες, που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζου μου σου λέμε και όλα τα λέμε. Κουφάλα νεκροδάπτη εκεί στη Β' Εθνική. Στη Β' δεν το βλέπω. Λοιπόν, για πιο κάτω το βλέπω τον πράσινο. Έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ναι, να το πεις. Όταν ο Αλέκος θα παστελώνει... Κάτω από το λαιμό θα τον αγκαλιάζουν, δεν θα τον βάλουν τα μαλλιά. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για το μαλλί σαν τζατσαρός, λόγω επιθέτου. Φυσικά. Ό,τι. Έχεις τζατσάρες πολλές εσύ. Είναι πάντα στην τρίχα το αγόρι μας. Και όσο για τον Μπέλκα Κωστή, αν το βάλει δεκάρι και να σου πω εγώ σε κάθε παιχνίδι αν είναι διακριθέντας. Και χθες ήταν. Χθες ήταν. Δεν είναι καμιά δουλειά. Ναι, αλλά χθες ήταν. Τους καλούς. Από το κέντρο τι κάνει. Ναι, ναι. Δεκάρι είναι ο Πέργας. Δεν είναι εξτρεμ, ούτε αμυντικό χαφ. Πολλές φορές που το βάζει. Όχι, δεν υπάρχει αμυντικό χαφ. Τέλος, αυτό το είπαμε. Δεν έχει καμιά δουλειά εκεί. Όσο για τον Δελιγιανίδη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιθανόν να θέλουν να τον πουλήσουν τον άλλον. Γι' αυτό το δίνει παιχνίδια. Ναι, αλλά βάλ το στον μπάγκο όμως το μικρό. Όχι εκτός 18άδας, ρε παιδί. Αυτό, ξέρω εγώ. Δηλαδή λέω δίκιο. Εγώ τώρα. Άλλο, ξαναλέω. Αυτός δίκιο, κάνει κουμάτ. Μην του κόβεις τα φτερά, ρε παιδί. Μην του κόβεις τα φτερά. Βάλ τον να πάρει, να πάρει λίγο μυρωδιά από μπάγκο. Βάλ τον στο τέλος ένα τεταρτάκι. Έτσι δηλαδή επιβράβευσέ τον. Έτσι είναι σαν να τον απορρίπτεις. Το ίδιο και. Το ίδιο για όλα τα παιδιά. Ο Λιμνιός. Έπαιξε ο Λιμνιός καλά με τον Λεβαδιακό, κορυφαίος παίκτης. Τον πήρε χθες, τον έβαλε λίγο. Έτρεξε, έκανε την παρουσία του αισθητή. Δηλαδή, δώσ' τους λίγο. Τώρα πιθανόν να έχει πιάσει τον Δελιγιανίδη και να το έχει μιλήσει, γιατί βλέπω ότι το έχει ο Ρουμάνος. Να αγκαλίτσες, να αυτό, να... Yeah. Δηλαδή, δεν είναι απρόσωπος. Το καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι έξυπνος. Πιθανόν να τον έχει πιάσει τον Δελιγιανίδη, το έχει πει άσου αγόρι μου, σε υπολογίζω. Πρέπει. Σήμερα όμως πρέπει να είμαστε εκεί. Να ξέρεις, πάλι δεν σε βάλω. Ναι. Πρέπει να τον έχει κλείσει και να τελειώνουμε. Ελπίζω. Για να πάρουν κι άλλοι να μιλήσουν. Ναι. Να δώσουν χαιρετισμού σε όλα τα ζουμουσάκια και τους αθλητήριους. Αγόρι μου. Και την κολόνα της θερμοδοσίας της οφούλα μας. Γεια σου Τσόφα. Καλό φιλιά πολλά. Γεια σου Γιώργα. Γεια σου Παύλε μου. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς το κορίτσι. Και καλή εβδομάδα. Χλάτς χλούτς. Απλά. Άσε να το πω ρε φίλε. Γιατί δηλαδή πάντα πρέπει να προλαβαίνεις δικές ματάκες. Σε προλαβαίνω στη σκέψη. Έτσι ακριβώς αν τον κόλεσαι. Περίμενε. Πάμε να ξαναπροσποιηθούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε. Και καλή εβδομάδα. Είστε ή. Η Χλάτς χλούτς. Η Χλάτς χλούτς. Εχθές, όταν ισχύει και με το αγώνα, κεφάλι. Και με το κεφάλι, έτσι. Εσύ είναι και κάνει ομάτος. Λέει κλατς κλουτς. Λέει για να το κλατς κλουτς. Λέει τώρα πραγματικά είναι το κλατς κλουτς. Πάρ' το μάτο, εσύ βάλ' το κλατς κλουτς. Χάλασαν τα μαλάκια του πουλιού μου. Αχ, τα αγόρι μου. Τα αγόρι μου χάλασαν. Τι ωραία μαλάκια εκεί. Πίσω, πώς το έχει δεμένο έτσι το πλεξουδάκι του.
Αλλά πραγματικά, πραγματικά χλάτς κλούτς ήταν, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν, τι να σου πω, τέλος πάντων, φοβερός παίκτης. Λίγο να του δώσει τούλα, είδες. Λίγο μια χαραμάδα να βρει. Παπ, κατευθείαν. Ναι, είπαμε, θέλει το παιδί να φάει. Τάισμα. Καλοί μου άνθρωποι, μία πάσα σας ζητώ. Να σου πω πώς είδα εγώ. Εγώ βλέπω από το Λεβαδιακό και ύστερα μια σταδιακή άνοδο της ομάδας μας. Βασικά, ρε Σικωστή, αυτό το ρόστερ το λένε και άλλοι και βασικά αυτό το λέω κι εγώ, που έχει ο ΠΑΟΚ, δεν το έχει καμία ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει. Δηλαδή, αν αυτή την ομάδα δεν την είχε κάποιος ο προηγούμενος, έχουμε τέτοιους παιχταράδες, μέσα στις 11 που παίζουν, άλλοι 18 και άλλους 18 απ' έξω που δεν τους βάζει, ούτε 18. Έχει φοβερό ρόστερ, έχει ποιοτικούς παίκτες. Αυτός ο Μαουρίτσιο τελικά είναι για μένα πολύ μεγάλη παικτούρα. Με Μαουρίτσιο στο κέντρο είναι ένας άλλος ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι είναι, τι έτσι το βλέπεις. Λοιπόν, άλλο, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα δηλαδή. Είναι και οι παίκτες από αυτούς που περιμένουμε να δείξουν, που ακόμα δεν δείξανε, π.χ. ΜΑΚ. Δηλαδή όταν είπε ότι θα έρθει ο ΜΑΚ, τρελάθηκα. Ακόμα δεν μπορεί το παιδί και πιστεύω ότι συντοχρόνο θα το δείξει και αυτό. Και ο Βιερίνε και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες ακόμα, σκέψου, που δεν έχουν φτάσει στο 100%. Ούτε στο 50%. Και πρέπει όλοι αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να αποδώσουν σύμφωνα με αυτό που είναι. Τι ΠΑΟΚ θα βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα προς στιγμή θα βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ πρώτου ημιχρόνου. Εκεί θα είναι καλά να τον καθαρίζουμε τον αγώνα και να μην είμαστε και άτυχοι. Τι δοκάρι ήταν εκείνο, Χριστέ μου. Μπες ρε μέσα, για... όχι δοκάρι και έξω, δοκάρι και μέσα. Μια φορά δίνω και με λίγο τυχερή. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε λίγο πεσμένοι και εκεί αρχίζει λίγο να τρώμε τα χείλια μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι και με τη διακοπή που θα γίνει τώρα, πάλι δεν έχουμε διακοπή με τις εθνικές κτλ. Θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Και πιστεύω πάρα πολύ και στις ατομικές προσπάθειες, διότι σου είπα ότι έχουμε παίκτες, πολύ ποιοτικούς παίκτες που γνωρίζουν την μπάλα. Έτσι, και ακριβώς. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ποιοτικό. Τώρα να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Αυτά όλα τα επεισόδια που γίνανε χθες, γίνανε φοβερά επεισόδια. Στο εκτός γηπέδου και ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές, ενώ η ΑΕΚ με 3. Ναι. Εκτός γηπέδου πάλι. Θα γίνει τίποτα τώρα με τον κύριο Γραμμένο? Γιατί ξέρω εγώ θα τα λέω, δεν καταλαβαίνω αν είναι ο κύριος Γραμμένο ή ο κύριος Τζαζάς ή ο κύριος Έτσι, τα λέω όλα. Περιμένουμε να ακούσουμε. Κάτι. Περιμένουμε να ακούσουμε. Εχθές γίνανε τα όρια κάτω στην Αθήνα. Εκτεταμένη χρήση. Μέχρι κάτω, ξέρω εγώ, στο... Ναι, εκεί στο που είναι το μετρό, τι είναι. Ηλεκτρικός. Έπεσε τέτοιο ξύλο, τέτοιες ρίξανε κροτίδες, λάψες, χημικά, τέτοιο πράγμα, χημικά. Και γι' αυτό έγινε και η διακοπή του αγώνα. Έτσι. Θέλω να δω λοιπόν τώρα αν θα τιμωρηθούν κάποιοι αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν, όπως τιμωρήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Περιμένω να δω. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σου, τούλα μου. Γεια σου, τούλα μου. Άντε, γεια. Πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διάλειμμα. Οφείλουμε διάλειμμα, αλλά οκ, okay, θα το πάμε μονοκοπανιά μέχρι και μισή. Καλημέρα σας, ναι. Πάμε στον επόμενο, 23-12-87-888. Καλημέρα σας, ναι. Να φύγει ο Δόνης. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Γαντάκι, νόμιζες ότι κρύφτηκες άλλο σταθμό και δεν θα σε έβρισκα, ρε. Τι νομίζεις ότι φέρε ποτή καρέα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Τι φτιάνεται ρε Παόκια. Καλά αδερφέ. Σιγά σιγά βελτιωνόμαστε, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, εννοείται. Σαν εκείνη την ταινία που έλεγε σμπρόξε, λέει, στο τέλος πρώτης αγώνας. Εντάξει, κοίταξε, τριποντάκι, αδερφέ. Την ώρα που χτιζόμαστε, γιατί είναι ξεκάθαρο. Θέλω να εκφράσω βέβαια τη βαθιά μου λύπη και θλίψη πραγματική για την... Από πομπή, του χάσει μήπως θα πεις. Για τη Λάσκαρη πήγα να πω, αλλά τώρα μου το άλλαξες και μου το χάλασες. Οκ, δεν πειράζει και για Λάσκαρη. Για την... κοινή θέση στην οποία περιήλθε ο λατρευτός και αξιάγαπητος κατά τα άλλα στο μπάσκετ, ας πούμε, στο βόλεϊ, σύλλογος του Τριφυλιού. Βεβαίως. Όλα εδώ πληρώνουν, ρε μάλα. Όλα. Ρε μάλα, εκεί που είναι η μέρα σήμερα, γιατί δεν έχει σκληρό καιρό. Αλλά... Θεία δίκη, όλοι είμαστε ανήψια της. Δεν ξέρω ποια θεία είναι αυτή, με ένα ευδοκία δηλαδή θεία μου, αλλά πάντα περιπτώσει. Μην νομίζετε όμως ότι με την αλλαγή κεφαλαίου κάτι άλλο θα γίνει εκεί πέρα στο μεγάλο το καζάνι. Ναι, κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει και πολύ σωστό. Το παιδί λυκάκι είναι για εκείνο. Πολύ σωστό. Άρα είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι για τους νέους φίλους. Θεώ, καθόλου υποψιασμένοι σίγουροι είμαστε. Ακριβώς. Όπως με τον Σοκράτη και με τον Νίν δεν άλλαξε τίποτα, έτσι και με τον Νίν και τον Πρόιν και τον Τέος και τον τέτοιο. Για να δούμε.
Τι να δούμε, ρε φίλε, δηλαδή το έχουμε δει το έργο 30 χρόνια τώρα, 40. Αν δούμε ότι παραμένουν ίδια τα πράγματα και με γραμμένο και με αυτή την ΕΠΟ, τότε. Και γραμμένο και ξεγραμμένο. Εδώ είμαστε να το πούμε. Εδώ είμαστε να το πούμε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Τι θέμα να έχουμε, εμείς το χαβαλέ μας κάνουμε, δοκάρια έχουμε, δοκάρια σπάζουμε. Ρε εσείς, μάθετε τους λίγο τοξοβολία εκεί στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατό, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Το ανάποδο. Ούτε στα καρτούν δεν βγαίνει, ας πούμε. Λέω ότι καλά. Ο Δόνης πού είναι ο αγαπημένος σου? Είναι στην Κύπρο, στο ΑΠΟΕΛ. Δεν, πού θα σου πω, εμείς κάνουμε καριέρα, ρε φίλε. Δεν είμαστε ό,τι και ό,τι μαγαζί. Είμαστε μαγαζί γωνία. Αυτό είναι το όνομά μας το να φύγει ο Δόνης. Αγόρι μου, αυτό το όνομα θα μας κυνηγάει εσαΐ. Νφόδ, ο Νφόδ, να φύγει ο Δόνης. Αυτά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλα τα παλικάρια εκεί. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλό χινόπορο να έχουμε, έτσι, με την γιαγιά μου. Έτσι, πολύ καλά το είπε. Σφίγγει λίγο ο καιρός, καλά είναι. Σφίγγει. Ναι, σφίγγει, όχι φύγει. Όχι, ρε, όχι φύγει. Φύγει, τα φύγει στη θάλασσα. Καλό μαθή και δεν κάνει να τα λέμε έτσι. Τα φύγει στη θάλασσα. Μπονσουάρ, μπονσουάρ. Φιλιά. Ζουμού σου, αδερφέ μου, φιλιά. Γεια σου, γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σα. 2310-287-888, ναι. 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 Κώστα. Πολύ χαίρομαι που με το που βγαίνει συμφωνεί μαζί μου σε ό,τι έχω πει από τι 8 μέχρι τώρα. Ναι, Κώστα. Τέλο. Αυτό είναι αλήθεια. Για πε λοιπόν. Και... ρε Κώστα, εγώ θέλω τη βοήθειά σου σε ένα πράγμα, ρε φίλε. Γιατί. Είσαι ο. Είσαι ο. Το Δωρή, τα είχαμε πει. Το... είχα πάρει και μια άλλη φορά και τα είπαμε λίγο για το Λουτσέσκο. Μάλιστα. Σ' ακούω λοιπόν. Τη βοήθειά σου θέλω, ρε φίλε. Αν μπορώ, να στη δώσω. Δεν κάτσα λίγο κι εγώ χθες έτσι αποκαμωμένος από την ποδοσφαιρική βραδιά. Ναι. Και τις συγκινήσεις που πρόσφερε το μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας. Μέχρι αργά το βράδυ, μέσα στη νύχτα. Μέχρι αργά το βράδυ. Ναι. Βγαίνω να δω και στο ζάπινγκ πέφτω επάνω στην Αθλητική Κυριακή. Μάλιστα. Στο συν 5 λέει η ΑΕΚ. Το είπα. Συνεχίζει την εκπομπή. Με το που μπήκα 8 η ώρα, αυτό είπα σήμερα. Είναι, λέει, στο συν 5, ναι. Πάει και πρωτάθλημα στο συν 5. Συν 5. Τι άλλο, λέω, δεν πήγανε σχολείο. Τέλος πάντων. Έχεις την πρόσθεση. Βγήκαν να παίξουν μπάλα. Τις στραβοδότηδες εκεί, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Κάτι παρασάνταλα από εκεί, κάτι. Τέλος πάντων, τα πληρώνει η Ελλάδα. Τέλος πάντων, τα πληρώνει η Ελλάδα. Όλοι μας. Ανοίγω στις εφημερίδες το πρωί, πρωτοσέλιδο, λέει, live sport. Συν 5. Άντε για στο συν 5 τώρα. Λέω, εγώ είμαι, αλλά λάθος. Όταν όλοι κοιτάνε προς μία πλευρά και εσύ κοιτάς προς την άλλη, εσύ είσαι ο λάθος. Ακριβώς. Είναι σαν αυτό που εγώ. Κόντρα στον περιφερειακό είναι, λέει, εγώ λέει πάω στραβά. Όλοι οι 10.000 λέει πάνε ανάπω, εγώ πάω καλά, λέει, με το δικό μου. Κάτι γίνεται, ρε φίλε, όχι, εγώ προβληματίστηκα. Ναι. Σου λέει, εντάξει, συν 5 η ΑΕΠ. Συν 5. Λέω και εγώ τώρα. Αρχίζεις και το πιστεύεις και εσύ, ότι είναι όντως το συν 5. Λέω, αλλά όχι, το πίστεψα και λέω τώρα, αν γίνει και έλα, η ΣΑΕΚ στην επόμενη αγωνιστική και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, και την ίδια γκέλα κάνει και ο Ολυμπιακός, ναι. Η ΑΕΚ στο συν 5 θα είναι. Πάλι! Βέβαια! Ναι. Έτσι! Άλλο ποιος θα είναι κορυφή επάνω. Δεν πειράζει. Άσχετο, ρε! Συν 5! Μήπως εννοούν τις θερμοκρασίες! Αλλά στο συν 5, ρε φίλε. Συν 5, έτσι. Εκεί, αν είπα, εσύ δεν είσαι εσύ, τώρα ποιος, τι είσαι εσύ. Κύριο Ζαμπράνο, δεν πειράζει, αγόρι μου. Και ο Βιερίνια τώρα και ο Πρίγκοβιτς και ο Μάτος τώρα. Πού είναι αυτοί οι παίκτες αυτές τις ομάδες τώρα, δεν θα έπαιζαν. Τρίτη αλλαγή του μπακάκι ο Μάτος τώρα. Σωστό. Τι να λέμε τώρα. Έχω την μπακάρα και αυτοί έχουν τον μπακάκι, φίλε. Έχω Μάτος, έχω Μάτος και έχει μπακάκι, φαντάσου. Έχει τον, έχει στα χαφ, έχει τον Γιώχαρσον. Νο. Φοβερό. Εκπληκτικοί παίκτες αυτοί. Ο άλλος έχει το Ζηλέ. Ξηραφάκια. Ξηραφάκι, φίλε. Καλύτερο για τον άντρα. Ζηλέ, ό,τι καλύτερο για τον άντρα. Και λίγο στα δικά μας, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι που θα τέλος φαντάσουν αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Μην το κάνουμε και μείζον ζήτημα τώρα με τον Δελικιανίδη τώρα. Εντάξει. Όχι, μείζον δεν το κάνουμε, αλλά εντάξει, λέμε ότι... Να σου πω κάτι, και ο Λέοβατς, γιατί στο είπα και την προηγούμενη φορά, εγώ προβληματίζομαι για τον Δελικιανίδη, γιατί είναι δεξιοπόδαρος. Ναι. Δεν ξέρω σε βάθος χρονιάς αν είναι να πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του. Όπως μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας εμείς τώρα και τα λοιπά. Ναι. Εδώ, ας συνεχίσει έτσι ο Λέοβατς. Καλά ο Λέοβατς, το συζητάμε τώρα ότι είναι αυτός που είναι. Αλλά τον έχουμε, είναι και καλύτερα, ρε παιδί μου, το Λέοβατς. Και υπάρχει σημείος για το συγκεκριμένο ότι έχει λίγο πρόβλημα με τους Κυλιακούς και με αυτά τώρα. Δεν είναι... Αν έχει πρόβλημα, ας τον αφήσει να τον προστατέψει, αδερφέ. Αν έχει πρόβλημα... Το κάνουμε και μείζον ζήτημα. Εγώ αυτό ναι. Μείζον όχι. Απλά το βάλαμε έναν αστερίσκο. Από εκεί πέρα τώρα, Κώστα μου, δεν υπάρχει αυτό το ρόστερ. Δηλαδή βάζει τρίτη αλλαγή τώρα στο ΜΑΚ. Τι να λέμε τώρα. Είναι στον πάγκο, είναι εκτός ο Κάνιας, ο Κάτσε, ο Μπίσεσβαρ, πάγκο ΜΑΚ.
Ο Κάμπος, ο Κρέστο, τι... ο Κάμπος. Δηλαδή, πρόσεξε. Βιερίνια, Πρίγιοβιτς, Μακ, Μαουρίσιο, Σαμπράνο, Μάτος, Ρέι, Ελκαντουρί. Πού είναι, ρε παιδιά, τι δεν είχαμε ποτέ τέτοιο πράγμα. Γιατί ο Τσίμερο τώρα που είναι στο 6, μου βγάλε τα μάτια. Ακριβώς, ακριβώς. Τι να πούμε, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πραγματικά τώρα. Να μην λέμε μετά, τέλος πάντων πάω και εσύ και πάντα να έτσι, τα πες όλα. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Να σε γερός, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε. Γεια σου, Στράτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ στο δικό μας το παιχνίδι πρώτα. Ναι. Χάρηκα πολύ που κατορθώσαμε και βάλαμε επιτέλους ένα γκολ και η ομάδα πήγε σβηστά σε ένα μάτς το οποίο ήταν με υψηλό επικίνδυνη ομάδα. Δηλαδή, ενώ μας έχει κάνει και οι δύο σοπάς για να είναι αρκετές τα τελευταία 6-7 χρόνια που θυμάμαι, που έχω πρόσφατα στο μυαλό μου. Σωστά. Ήταν το μάτς πολύ χαλαρό δηλαδή για ΠΑΟΚ. Καμία στιγμή, να το πούμε αλλιώς αυτό που λες, αν μου επιτρέπεις. Μου θύμισε το Σάντος, ρε παιδί μου, που ήξερες ότι καμία στιγμή δεν θα πάει γκολ. Καμία στιγμή δεν ανησυχήσαμε ότι μπορεί να στραβώσει χθες. Θες λόγο Σαμπράνο, θες λόγο Ρέι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν το ένιωσα καμιά στιγμή αυτό που ένιωθα άλλες χρονιές. Ότι μπορεί να στραβώσει. Από εκεί και πέρα. Ποιο δοκάρι είναι αυτό στη σεζόν, το 6ο ή το 7ο? Α, δεν ξέρω. Είναι σίγουρα το 5ο. Σίγουρα το 5ο. Έχουμε, η αλήθεια είναι αρκετά. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, έτσι. Δηλαδή, ο ύμνος για την ΑΕΚ είναι, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Απλά να θυμίσουμε. Τι λέει εκεί ο ύμνος, μπρος. Μπρος της ΑΕΚ, παλικάρια, ναι. Σουτάρετε και σπάσετε τα δοκάρια. Έτσι, εμείς θα βάζουμε τα γκολ, πειράζει. Εσείς σουτάρετε στα δοκάρια, παιδιά, δεν είναι. Αυτό. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κερδίσει ημίχρονο, χάσει τελικό. Ακριβώς. στο Ολυμπιακό, κερδίσει ημίχρονο, χάσει τελικό. Φύγει. Να αφιερώσουμε το άγαλμα στο Καπίνο. Κάποιο άγαλμα που μου είδε. Λοιπόν, στη φωτογραφία που είδα σήμερα σε εφημερίδες, έχει την ίδια κινητικότητα με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Ice, και ένα τελευταίο θα πω, την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, ήταν ο Λέοβατς μαζί με τον Γκάτσι και κάνανε διατάσεις. Ναι. Και γυρνάει και λέει ο Λέοβατς στον Γκάτσι ότι του λέει ρε φιλαράκι, του λέει αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα, λέει θα έπαιζα πολύ μεγάλη μπάλα στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Του λέει ο Γκάτσι, ποιο πρόβλημα. Να, αυτό που δεν ξέρω μπάλα. Γεια σου, Στράτε! Φιλιά, φιλιά. Για τους σημειολόγους έρχομαι τώρα να πω το εξής. Ο Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ προληπτικός. Θυμάστε στην Ξάνθη, φόρεσε εκείνο το σκούφο που τον είχε μέχρι τα φρύδια κατεβασμένο και επειδή κέρδιζε δεν τον έβγαλε ποτέ. Στο μάτς με το Λεβαδιακό στο κύπελο έβγαλε το σακάκι και τη γραβάτα και ήταν με την μπουκαμισιά, έτοιμος να χορέψει ζεμπεκιά σε γάμο από το σόι της νύφης. Θα σηκωθεί τώρα ο ξάδερφος να κάνει μια ζεμπεκιά στο βρέχει φωτιά Στράτα μου. Χθες λοιπόν πάλι σκέτο μπουκαμισάκι λευκό χωρίς γραβάτα. Θα με θυμηθείτε, μέχρι που να το δαγκώσει από το κρύο, θα πηγαίνει σκέτο με την μπουκαμισιά. Α, εδώ είμαστε. Θα με θυμηθείτε. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Να πηγαίνουμε σε κανένα διάλειμμα, αδερφέ, πώς το βλέπεις. Τελευταία έλα, γραμμή ρε, να πάμε. Έλα, καλώς το παιδί. Έλα, ρε παιδί μου, καλημέρα. Καλώς η Βαλανιδωράχη. Λοιπόν, άκουσα, Κωστή μου. Ναι. Εγώ είμαι από τους πιο αισιόδοξους φιλάθλους, όπως το έχω πει από καιρό. Καλά κάνεις. Η ομάδα έχει γυρίσει το διακόπτη του κινητήρα από τον αγώνα κυπέλλου με το Λεβεδιακό. Είμαστε ακόμα στο γύρισμα. Δεν έχει πάρει μπρος. Λοιπόν, έχει πάρει το τίποτε δηλαδή. Αν πάρει αυτή η ομάδα μπρος, λοιπόν, θα έχουμε να κάνουμε με μια Φεράρι και ένα Τραμπ γερμανικό. Τα θυμάστε τα Τραμπ στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που βλέπει όλος ο κόσμος, αυτό το υλικό που έχει ο Λουτσέσκου, εύχομαι πραγματικά να το αξιοποιήσει. Και αυτός ο Πρίγιοβιτς, αυτός έχει τρομάξει όλους τους φιλάθλους εδώ στο χωριό μου. Δεν θέλω να πω πολλές κουβέντες. Οπότε, με τέτοιο σεντερφόρ, με τέτοιο υλικό, το πρωτάθλημα για μένα θα είναι περίπατος. Τώρα, όσο για τους συν 5 που γράφουν οι αθηναϊκές εφημερίδες και μόνο οι αθηναϊκές, είναι ντροπή τους, πραγματικά ντροπή τους, γιατί δεν είναι ότι μειώνουν τον ΠΑΟΚ, τη δύναμη του ΠΑΟΚ, μειώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Είναι κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να γράφουν εσύ τέτοια χαζά πράγματα. Μην περιμένεις τσίπα, κούδα, άστο. Όλα είναι, ναι, όλα, δεν πειράζει, εγώ γουστάρω που δείχνουν ότι με υποτιμούν. Αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Ας, συν 5. Θέλετε συν 5, συν 5. Δηλαδή προσπερνάει και τον ΠΑΟΚ, εννοείται, που μας αφορά,
και τον Πανιόνιο, γιατί και ο Πανιόνιος έπαιξε ωραία μπαλίτσα χθες και είναι και ο Πανιόνιος στους 11 βαθμούς. Τους προσπερνάει και πάει. Συ 5, λέει. Εντάξει, συ 5. Όταν θα σε καβαλήσω, τότε έλα να μου πεις το συ 5. Θέλω μόνο μία παρατήρηση και όχι να την πάρετε σαν γκρίνια, σαν κάτι ανάποδο, ότι ο Δελιγιαννίδης θα πρέπει να το παιδί να το στηρίξουμε, έχει δείξει καλά στοιχεία, να το στηρίξουμε πάντα με καλό τρόπο, στον, δηλαδή και από τα μικρόφωνα των ραδιοφώνων. Αυτό κάνουμε. Και εμείς όταν θα γυρίσει, πρόσεξε, όταν θα γυρίσει ο κόσμος, να τον βοηθήσουμε το παλικάρι, γιατί είναι πιτσιρίκι. Εγώ είμαι από τη Βαλανιδωράκη της Πρέβεζας, αυτός είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν τον γνωρίζω, δεν ξέρω τίποτε. Όμως τα στοιχεία του είναι ο μελλοντικός για μένα Κώστας Ιωσηφίδης. Καλή σου μέρα και φιλιά. Καλή εκπομπή. Γεια σου Κούδα, γεια σου Κούδα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, γιατί δεν είπαμε καν χορηγούς. Χορηγοί της δεύτερης ώρας μαζί μας, πιστά, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η αύριο θα δώσουμε και τραπέζια. Όσοι πηγαίνετε, μένετε ενθουσιασμένοι με τα πιάτα, με τις γεύσεις, με Διέγκο Παντσέτα εκεί. Εκλεκτά κρέατα 705-750 τηλιβεριά στην περιοχή απέναντι από τον Μασούτη στα Ελευθέρια. Φυσικά, χορηγός δεύτερης ώρας είναι το κατάστημα της Μάκρον στον Περιφερειακό. Σπουδαία πράγματα θα βρείτε εκεί. Θα ντύσετε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τα βαφτιστήρια σας, τις ομάδες σας, τις υποδομές σας. Κανονικά, Μάκρον, που ντύνει φυσικά και την Παοκάρα, εκλεκτά, εκλεκτά ρούχα, αθλητικά, με πολύ καλές τιμές. Ενημερωθείτε, κάντε τη βόλτα σας από την Αντώνη Τρίτση 76 στον Περιφερειακό, παράλληλα εκεί με τον Περιφερειακό στον Εύοσμο. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας, 35 χρόνια Tenda Home. Όχι μόνο τέντα, αλλά και αντιενεμικές ζελατίνες και πέργολες και τα πάντα όλα. Τα καλύτερα εκεί στην Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρίας. Και Πολύχνη και Καλαμαριά και Χαλκιδική, 430-011, tendahome.gr και tendeskatourtzidis.gr. Θα πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, κληρώνουμε κρεατάρες, τα κρέατα ενός μήνα. Το κρεοπωλείο Μιχάλης γράφεται, στον Εύοσμο γράφεται. FM αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Επιστρέφουμε! Έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, μισάωρο τέταρτο. Γιατί το πήγαμε μονοκοπανιά σήμερα με τις γραμμές. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνιέστε, κληρώνουμε κρεατάρες σήμερα. Μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στη Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Εσείς γράφετε FM με ελληνικά ή ξένα γραμματάκια. Και το αμολάτε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πες μας, Μάκη Δημάκη, πες μας. Την ψυχή και υποφέρεις, λάθη έκανα και σφαλμάτα πολλά. Πάμε στις γραμμές, 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. Όχι. 23. Χαίρομαι, μου γράφει ο Μπάμπης, περάσαμε τέλεια χθες στο καζίνο, φοβερή τριάδα με Νίκο Τζατζαρά και με Χρήστο Ραγκάτσι. Εντάξει, υπέροχο το τρίο, συναντήσαμε εκεί φυσικά και Κώστα Κωνσταντινίδη και κάναμε ωραία πράγματα. Κάθε Κυριακή θα είμαστε εκεί, στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, να βλέπουμε τις ματσάρες παρέα. Θα σας πω σχετικά όταν έρθει η στιγμή. Πάμε, καλημέρα σας, νέοι! Έλα, πάμε, γιατί λες ψέματα στον κόσμο, ρε. Για πες. Τι τρίο με τον Τζατζάρα, τρεις είναι μόνος αυτός. Έχει χάσει πάρα πολλά, αδερφέ. Δεν ξέρω. Έχει χάσει πολλά, αδερφέ. Τον Νίκο τον ξέρω από παιδί. Κράτησε το Fat Games Man, αλλά είναι μισός. Καμία σχέση. Αλλά δεν άτησε. Καμία σχέση. Από μικρός πάντως είναι τεράστιος. Μεγάλη μορφή, φίλε. Μεγάλη μορφή. Πρώτος στις Σφαιροβόλες, να ξέρεις. Μεγάλη μορφή, σου λέω. Μεγάλη μορφή. Το ξέρω, ρε. Γνωρίζω και τα δύο αδέρφια και τα υπαραγαπώ. Έτσι, μεγάλη μορφή. Το γνωρίζουμε και οι δύο. Ακριβώς. Και ο μικρός θα δυνατεί. Τι γίνεται εδώ, παιδί, τι κάνεις. Μόνο εμείς μένουμε στάσιμοι, αδερφέ. Δεν μπορώ να ρουφιέμαι άλλο. Είναι τόσο ζάχαρο που έχεις να δυνατεί. Εύχομαι και εσύ να είσαι φίλε υγιής και αυτό. Τα κιλά δεν παίζουν ρόλο. Να. Α, αυτό φίλε, αυτό μας ενδιαφέρει. Για πες Κωστάκι μου. Υγιής να είναι και ο πάγο μας και τα άλλα δεν πειράζει. Πολύ σωστό. Τι να πω φίλε, γιατί το στείλανε τον καπίνο, γιατί φίλε τα χάσε τα φαγιόλα. Τώρα το πρώτο το συζητάω, το δεύτερο παγωτό, μου θύμισε γλύκο. Λοιπόν, πιάνετε, το πρώτο εκείνο. Κάτω από τα χέρια του, άστα να πάνε. Εκείνο το φάουλ του Χρυστοδουλόπουλου πιάνετε στο γάμα.
Δεν κουνήθηκε καν. Δεν κουνήθηκε καν. Τσικ τσακ, φωτογραφία. Έφυγε από την Αγία Βαρβάρα σου, τάρε, και μπήκε στο. Σωστό. Το ΑΚΑ, παλιγάρι. Τρει μέρε. Από τη Σάντα Μπάρμπαρα. Ταξίδευε, έκανε και διανυκτέρευση στο Λεβέντι. Το τρίτο λίγο και αυτό εκεί δεν κουνήθηκε. Έπεσε να πούμε και βρήκε αέρα. Δηλαδή πέφτει και δεν βρίσκει ούτε παίκτη. Κατευθείαν φυλάει τίποτα. Στην ΚΑΠΑ 20. Έτσι. Νιώστε λίγο πώ είναι. Τον κάναν τώρα. Αλλάξαν και το χάσει, αλλάξουν και αυτόν και θα βάλουν τον άλλο. Άλλο είναι κανονικό τερματοφύλακα. Ο άλλο φίλε, ο πρωτό είναι. Είναι κανονικό τερματοφύλακα όμω, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό είναι δείγμα. Κανονικό μπορεί να ήταν κάποτε. Τώρα θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Μακάρι, για να το δούμε. Λοιπόν, επειδή όλα κλείνουν στις λεπτομέρειες, φίλε, αν το χάσω φέτος, ναι, έτσι, θα είναι καθαρά αποδητησία. Α, νόμιζα θα έλεγες αν το χάσω φέτος, θα το πάρω του χρόνου. Ήδη η ΑΕΚ, αλλά αυτό είναι η στάνταρα. Ήδη η ΑΕΚ έχει πάρει δύο ματσάκια. Πολύ σωστά. Χωρίς να πει την μπαλίτσα, δύο ματσάκια πήρε εκεί το πέναλτι που δεν ήταν καν φάουλ. Το πέναλτι που ήταν εκτός της περιοχής. Είναι τρία πονταλάκια, θα ήμασταν ισόδαθμοι. Μην πούμε και το άλλο το ματσάκι, αν δεν λέμε, θες να πούμε ένα-ένα. Εντάξει. Για τη Λαμία λοιπόν, λέμε στο Περιστέρι, έτσι το μάτς. Για τη Λαμία, ναι. Λοιπόν, μετά το άλλο το σημαντικό που το πέταξε ο φίλος μας ο Χρήστος, δεν το πιάσε κανείς. Όταν έχω 80% κατοχή, δεν μπορώ να έχω ίδια φάουλ, ρε φίλε. Σωστό. Εχθές αρκετές φορές εκνεύρισε. Τα φέρουν και τα πάντα. Αρκετές φορές εκνεύρισε. Και δεν έχεις και κόσμο. Εντάξει. Και δεν παίζεις με κόσμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ομάδα φαίνεται ότι ανεβαίνει σιγά σιγά. Θέλει στήριξη. Και ένα λάθος που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι είναι εκτός ότι πάντα βγάζουμε μόνο τα αρνητικά. Εύκολα με δύο μάτς που παίζει ο άλλος τον κάνουμε Θεό και με δύο μάτς που δεν παίζει τον κάνουμε άχρηστο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε των άκρων. Το έχουμε αυτό. Άμπραβο. Ο Δελιγιαννίδης δεν έγινε παιχτάρας με μισό μάτς. Μακάρι το παιδί να παίξει καλά, έχει πολύ καλά στοιχεία, θα πάρει ματσάκια. Σωστό, εντάξει, σωστό. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν χρειαζόταν στο χθεσινό μάτς. Γι' αυτό δεν τον έβαλε, φίλε μου. Καλός ή κακός το αριστερό σου μπακ. Όλη τη χρονιά πέρυσι ήταν καλός, ήταν ο Λέοβατς, αυτόν θα βάλει. Διαφωνείς ότι θα μπορούσε να τον έχει στον πάγκο έτσι για να τον επιβραβεύσει. Να σου πω κάτι, πρόσεχε να δεις. Πιστεύεις ότι με το Γιάννενο μέσα στην έδρα μας θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους αμυντικούς ή επιθετικούς? Πιστεύω ότι θα έπρεπε τον Πιτσιρικά στην ομάδα, στην να τον επιβραβεύσει. Αυτό λέω. Άκου λίγο τι θα πάρει. Γιατί εμείς το λέμε έτσι και εγώ θα τον επιβραβεύσει. Επιβράβευσε τον Λιμνιό. Να τον επιβράβευσε. Μπορεί να του βάλει και τις δύο. Χτες χρειαζόταν πιο πολύ να έχουμε αμυντικά να είμαστε καλοί ή επιθετικά. Επιθετικά εννοείται. Επιθετικά. Άρα πιο πολλούς επιθετικούς ήταν. Ποιοι ήταν στον πάγκο της ομάδας? Ο Μακ δεν πήρε ούτε κάτι ούτε κάνει. Γιατί δεν του κάνει τα δυο αμυντικά. Τι θα κάνει? Για τα μαθήματα να κλείνουν, έτσι να βάζει κανένα γκολάκι. Λέμε το. Είπαμε όλα τα καλά. Είπαμε και αυτό που είπαμε. Δεν θέλω δηλαδή να του κοπούν τα φτερά. Δεν το ξέρω το παιδί. Δεν το ξέρω το παιδί. Ούτε εγώ το ξέρω. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ στον Μπακάρι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και προχτές που έπαιξε ο Πουζέ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν θα στριχτείς φίλες στο Δελιγιάννηδη τώρα. Όχι βέβαια. Εντάξει. Δεν θα βγει χρόνια. Δεν είπα αυτό. Και για να λέμε τις αλήθειες, το πιο αδύνατο σημείο αυτή τη στιγμή σε θέση είναι το αριστερό στην αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ το έχουμε πει. Πιστεύω εκεί θα είναι η πρώτη μεταγραφή το Γενάρη. Η πρώτη μεταγραφή το Γενάρη. Μπορεί, δεν είναι καθόλου απίθανο. Θα είναι έναν μάτος από εκεί μπορούμε να βρούμε. Αυτό. Παρόλα αυτά όμως, ο Λέοβατς, έτσι, γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε υποστηρίξεις του, σίγουρα δεν έχει ξεκινήσει καλά. Στο πρώτο μήχρονο ήταν πολύ χάρη. Στο δεύτερο ανέβηκε λίγο. Δηλαδή ο καλός ο Λέοβατς χρειάζεται. Ο καλός πούντος όμως. Ο καλός, δηλαδή. Εντάξει, θα πανέρευε. Εδώ δεν βλέπεις Μακ. Ο καλός ο Μακ που είναι. Σωστό, το επειδή δεν βλέπουμε τον καλό Μακ. Ο καλός ο Σάχοφ τώρα δεν άρχισε να ανεβαίνει. Επειδή δεν βλέπουμε τον καλό Μακ, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε και τον καλό Λέοβατς. Στο αυτό που λες ότι σιγά σιγά θα βρουν πατήματα. Ο Λέοβατς φέτος από την αρχή. Γιατί ο Σάχοφ τι ήταν στην αρχή? Χώμα και λάσπη. Ανέβηκε γι' αυτό τώρα, ανεβαίνει σιγά σιγά ομάδα. Κάντε υπομονή και όλα θα έρθουν. Λοιπόν, ο δυνάστης είναι ο κίτρινος τώρα. Αυτό να ξέρετε. Τα λέω εγώ για τους φίλους τώρα. Τα λέω πριν γίνουν. Τα έχω πει πριν γίνουν. Πριν γίνουν τα έχω πει. Τα έλεγα πριν με τον Αλαφούζο, τα λέω και τώρα για τον κίτρινο. Βάλε και ένα μάκι στο Δουλόπουλο γιατί το βρήκαμε τα ηλικία του. Στην ηλικία, 37. Φιλιά. Καλημέρα, ένα μελαχρινάκι. Μάκι στο Δουλόπουλο, σε παρακαλώ, όταν μπορέσεις. Live από τα Τρυπόταμα. Με βρήσαμε τα Τρυπόταμα από όποιο μέρος της Ελλάδος, δεν μας πειράζει. Και στο Δουλόπουλο, βρε μελαχρινάκι. Τιμπιντάει. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλό στο Σαλίγκαρο. Διαφωνώ. Τι κάνετε κύριε Κωστή? Αγόρι μου, άστα κεριά και λιβάνια. Άστα σχέτο Κωστή. Έλα σαλιγκαράκι μου, πες.
καλά, ρε. Τι σεφτέ ήταν αυτό πρωί-πρωί, ρε, με το γάβρο, ρε. Τι? Το σεφτέ που κάνεις με το γάβρο. Ναι, αλλά βλέπεις ότι φίλε δεν σταματήσαν, έχουν 50 γραμμές. Θα τον βάζω να παίρνει πρώτος. Είναι γουρλής. Μόνο σε αυτό μπορεί να είναι πρώτος πλέον στις γραμμές. Γιατί αυτό... στη βαθμολογία τον βλέπω χλωμό, αδερφέ. Αυτό είπε πριν να τον πει. Σκύλιο. Ούτε μες στην πεντάδα δεν θα είναι φέτος. Ούτε μες στην πεντάδα. Είναι πιστός ο Μουσάκη όμως, φίλε. Είναι εδώ κάθε μέρα. Και μιλάει για τον ΠΑΟΚ πιο πολύ και από εμάς ΠΑΟΞίδες, δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, τον ακούω, τον ακούω. Ναι, ναι, ναι. Για πες λοιπόν, Σαλιγκαράκι μου, για πες. Ρίχνει τις πηχτές του για τον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, γουστάρουμε, θέλουμε αντιπαράθεση. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όσο πάει ο ΠΑΟΚ, μου αρέσει ακόμα πιο πολύ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα θέλει, παιδιά, 4-5 παιχνίδια να στρωθούν αυτοί, να δέσει η χημεία τους λίγο. Πιστεύω είμαστε στο 40%, ούτε καν στο 50%. Έτσι λέω εγώ. Έτσι δεν είναι, 20, θέλουν ακόμα λίγα παιχνίδια, δηλαδή να δέσουν τα παιδιά, δεν ξέρει ακόμα... Πολύ σωστά, άλλον, Σαλιγκαράκι μου. Ούτε το όνομα το μικρό δεν ξέρει. Πολύ σωστά. Απλά είναι σημαντικό, ενώ χτίζεται όλο αυτό, να παίρνουμε και τα τριποντάκια. Μεγάλη υπόθεση. Μπορώ να τα παιχνίδια με ένα μηδέν. Δεν ναι, με νοιάζει, και με μισό, τι με νοιάζει. Απλά στο χτίσιμο, αυτό, να παίρνουμε και ψυχολογία, να παίρνουμε να είμαστε κοντά στην κορυφή για όταν θα είμαστε έτοιμοι. Έτσι, έχουμε... Με ρωτάει κάποιος φίλος, ναι, μου λέει, θα αρέσει ο ΠΑΟΚ αυτός. Ναι ρε, μου του λέω, μ' άρεσε. Άμα δεν μ' αρέσει, λέω τώρα αυτός ο ΠΑΟΚ, λέω, πριν δύο αγωνιστικές θέσεις, ούτε δύο ευκαιρίες δεν είχαμε. Πριν... τουλάχιστον είχαμε και 10 ευκαιρίες, φίλε. Βέβαια. Όσο πάει η ομάδα, βελτιώνεται. Σιγά. Υπάρχει μικρή, αλλά σταδιακή και πάρα πολύ ορατή βελτίωση. Έτσι. Και όπως είπε και ο φίλος, θα μείνουν πολλά παιδιά φέτος έξω. Παιδιά, ναι, έχουμε πολύ γερό υλικό. Πρώτη φορά έχουμε αυτό το υλικό να το αξιοποιήσει ο προπονητής όπως πρέπει. Σωστά. Και φέτος το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Η ΑΕΚ μετά το πρώτο γύρο θα κάνει μεγάλη κοιλιά. Θα τραυματιστούν Μακάρι. Πολύ. Έχουν και την Ευρώπη αυτή. Το έχουν το μυαλό τους στην Ευρώπη για να κάνουν μεταγραφές αυτοί. Το έχω σε Δηλόπουλο, ναι, θα φύγει μεταγραφή, αν το ξέρεις αυτό. Τώρα όχι, το καλοκαίρι μπορεί. Δεν τον για δίνει το τώρα. Χειμώνα, για το χειμώνα. Δεν αποκλείεται να τον δώσουν μέσα στη χρονιά. Γράμμα πέσει το χρήμα, δεις πώς θα τον δώσει τώρα ο Μελισανίδης, δεν παίρνει χαμπάρι. Έλος πάντων, χθες για το ρόστερ που λες, σκέψου ότι ήταν εκτός. Ο Κάνιας, πέρσι όταν έλειπε κλαίγαμε, ο Μπίσεσβαρ πάγκο, ο Μακ πάγκο, κάτσε εκτός, Κρέσπο εκτός, Βαρέλα εκτός. Το Μακ δηλαδή... τον έβαλε μέσα και ούτε φάνηκε ο Μακ. Αλλά ούτε φάνηκε ο Μακ. Υπάρχει τέτοια ποιότητα, Σαλίγκαρε, και ο Πρίγιοβιτς, και ο Μαουρίσιο, και ο Σαμπράνο, και ο Μάτος, και ο Ρέι, και ο Καντουρί, και ο Βιερίνια. Πάνω στον αέρα ρεγίσει το κεφάλι. Γύρισε. Τι ήταν αυτό. Εντάξει, είναι, φίλε, είναι ακριβώς αυτός, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούσαμε να τον είχαμε πέρσι από την αρχή της χρονιάς. Θα είχαμε περάσει τη Champions League αν τον είχαμε πριν τον Άγιαξ. Από τη μέση του χειμώνα να τον είχαμε, από τη δέκατη αγωνιστική. Πριν το καλοκαίρι, βρε. Να είχα τον καλοκαίρι στο μάτς με τον Άγιαξ, να είχα τον Μπρίγιοβιτς. Φωνάζαμε τότε, center for, center for. Βρε, άσε τον Άγιαξ. Εξ αρχής του πρωταθλήματος. Να ήμασταν ομίλους. Άσε τους ομίλους. Ας παίρναμε το πρωτάθλημα, ας είχαμε τον Μπρίγιοβιτς. Μπορούσαμε να τον είχαμε εξ αρχής, δεν τον είχαμε. Γεια. Έγινε, Σαλιγκαράκι μου! Σε φιλώ! Λοιπόν, ζούμου σου, αδερφέ. Ζούμου σου. Δεν αλλάζω εκπομπή. Αυτό, αγόρι μου. Όσο και να λένε οι άλλοι, το Κωστή θα ακούω κάθε πρωί. Δεν λέει κανένας, φίλε. Τι να πει. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα για την παρέα μας. Πολλοί που λένε για πάρτι σου, να το ξέρεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρεις. Έτσι είναι. Πολλούς εχθρούς, φίλε μου. Έτσι είναι. Αυτά τι να κάνουμε, αδερφέ. Έτσι είναι. Πάντοτε ο καλός έχει τους εχθρούς τους. Πάντοτε. Ξέρεις. Και αυτούς τους αγαπάμε, αδερφέ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να κάνουμε. Στεναχωρούμε κάποιους. Στεναχωρούμε. Κάποιους τους στεναχωρούμε. Έτσι. Τι να κάνουμε. Αυτούς που στεναχωριούνται υπάρχει και ξιδάκι. Ξιδάκι. Πεντάκιλο. Πεντάκιλο. Έτσι. Οικογενειακή συσκευασία. Φιλιά πολλά. Εδώ είναι συντονισμένοι όλοι, να ξέρεις. Και αυτοί. Σε όλους τους παξίδες χαιρετίσματα και να μην στεναχωριούνται, το πρωτάθλημα θα έρθει. Φιλιά, γεια σου, Σαλιγκαράκι μου. Γεια, yeah. Πάμε δύο γραμμούλες ακόμα και πρέπει να κλείσουμε. Τρεις έχει, τρεις τελευταίες. Μην παίρνεις άλλες γιατί φτάσαμε στο τέλος. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και καλή εβδομάδα. Ωραία, αλήθειες λες. Δύο παρατηρήσεις. Βεβαίως. Πρώτο. Είσαι ο? Ντίνος. Έλα, Ντίνο. Η ομάδα έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ. Είναι η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Δεν το έχετε πει ακόμα αυτό. Σωστό. Έβλεπα από εκεί να αρχίσετε. Ναι, δεν το είχα. Και στο πρωτάθλημα το ελληνικό και στην Ευρώπη είναι η μόνη ομάδα που έχει δεχτεί σε 5 αγώνες ένα γκολ. Ναι. Λοιπόν. Αλήθεια λες. Δεν το πρόσεξα. Ναι. Δέστε το. Όντως. 5-1. 5-1 τέρματα. Παίξαμε, ναι. Μπράβο. Όταν παίξαμε με την Ολυμπική Ντόνεσκ. Όταν παίξαμε με την Ολυμπίκ Ντόνεσκ. Ναι. Στα δύο παιχνίδια μας κάνανε 3 τελικές. Ναι.
Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 2 τελικές από τον Ευαδιακό, ένα τον Πολ και άλλη μια φάση, και φάση της πλάκας δηλαδή, και 3 της πλάκας από τα Γιάννενα. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις πού οφείλεται αυτό? Στη δουλειά που γίνεται. Και αυτό, πάει αλλά αυτό, και σε αυτούς που μπολιάστηκαν στην ομάδα. Αλλιώς είναι με Σαμπράνο, με Ρέι, αλλιώς με Μαουρίσιο. Ναι. Πήραμε 4 παικταράδες στη τελευταία στιγμή. Ναι. Παικταράδες, πράγματι, μόλις μας έτσι λέξω. Πάνω Ράφι. Τεράστια κλάση. Και οι 4. Και ο Βιερίνια. Και ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο άνθρωπος δεν έχασε ούτε μία φορά την μπάλα, τι έκανε ότι ήθελε. Ο Αλκαντουρί, ο οποίος είναι παιχτούρα μεγάλη, τη χαϊδεύει την μπάλα. Σωστό. Αλλά εκείνος που μου βγάζει εμένα μάτια, ρε παιδιά, άσε το πράγμα. Το πράγμα το πήραμε, ξέρουμε τι θα κάνει. Μαουρίσιο, φίλε. Εκείνος που μου βγάζει μάτια είναι ο Μαουρίσιο. Αυτό. Όσοι το παρατηρούν, βλέπουν μπάλα. Αυτό έχω να πω. Κοίταξε, κοίταξε, Κωστή. Όποιος θέλει να βάλει το βίντεο και να δει. Στο πρώτο ημίχρονο, 4 φορές. Και στο δεύτερο, μέχρι να βγει, στο 67 δηλαδή, 3 φορές. Του πέσανε 3 παίκτες επάνω για να μην μπορέσει να πάρει την μπάλα. Δεν την έχασε. Την να την βγάλει μπροστά και δεν χάσε την μπάλα. Δεν χάσε. Τεράστια επίδεση. Τώρα ο άνθρωπος, οπότε μετά δεν μπορούσανε, δεν σταματήσανε. Μετά βγήκε κιόλας φυσικά στις 7 και αρχίσαμε και χάναμε μπάλες, έτσι. Μετά χάναμε μπάλες γιατί κουράστηκε και η ομάδα, εντάξει, λογικό είναι. Προσπαθείς να ανεβάσεις επίπεδο. Μη σε κουράζω άλλο, καλή σας μέρα. Δεν με κουράζεις καθόλου, τα πες μια χαρά. Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό σε εκείνο ειδικά το σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πώς θα μεταφέρεις... Και το είπε το πρωί. Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, φίλε. Δεν τρώω νύχι. Φίλε, ρε, το στομάχι μου δεν δένεται κόμπος. Ηρεμήσαμε. Να σε γερός. Φιλιά, φιλιά. Yeah. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα και τελειώνουμε. Καλημέρα σας. Λίγο σύντομα γίνεται. Ναι. Πέσαμε. Τελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο τελευταίος των Τροϊκανών. Καλώς ο Γαϊδουράγκαθο. Λοιπόν, θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου όσον αφορά το κομμάτι Λέοβατς. Ναι. Για το ότι ο Λέοβατς ήταν αμυντικός και δεν έπρεπε να έχει τέτοια. Ο Λέοβατς ότι έπρεπε, αυτοί, δεν άκουσα. Λες ότι είναι αμυντικός και δεν χρειαζόταν αμυντικός παίκτη στο ρόστερ. Δεν το είπα αυτό εγώ. Ο Κάραγιαν στη γραμμή το είπε. Λοιπόν, ναι. και με τον φίλο θα διαφωνήσω. Ναι, απλά δεν το είπα αυτό. Ναι. Ο Δελιγιανίδης, η θέση του κανονικά είναι εξτρέμ. Ναι, αλλά πλέον λογίζεται ως back. Ναι. Από εκεί και πέρα, με αυτή την ομάδα χτες, δεν χρειαζόταν ο Λέοβατς, ο οποίος είναι πιο πολύ αμυντικογενής παρά επιθετικογενής. Και είναι και στο μαύρο του χάλι. Ναι. Δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά μόνο αν το βάζει για να τον πουλήσει, μπορώ να το καταλάβω. Αλλιώς, πάλι είχε εύκολες λάθος παλιές. Δεν ξέρω, ήταν... Εντάξει, δεν κάνουμε ανθρωποφαγία, πολλά, λέμε αυτό που βλέπουμε. Είναι πολλά που κάνει, πώς το λένε. Άξι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε και τον Παπαχρήστο να περάσει μια βόλτα από την Τούμπα τώρα που θα γίνει και η ανακαίνιση και με το που θα γίνει η ανακαίνιση να πάει να ευλογήσει λίγο τα δοκάρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Σωστό και αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ας δημιουργούμε. Είναι το δοκάρι του Πρίγιοβιτς, παιδιά, η κεφαλιά και πηδάει. Άμα δείτε το τι, πώς γυρίζει το κορμί του. Το είδαμε. Ναι. Κάνει σχεδόν 360 μίρες. Πυρουέτα στον αέρα, ρε. Πυρουέτα. Στον αέρα και πάει η τρόγια η μπάλα, να μην την πω τίποτα άλλο. Έτσι πήγε. Αλήθεια, και έσκασε το δοκάρι. Αλήθεια, το ξέρω τι λέω. Από εκεί και πέρα, παιδιά, αυτό που χρειάζεται είναι το δέσιμο της ομάδας και κάπου πρέπει να κατασταλάξει. Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο που είπε για τον Μαουρίτσιο. Ο άνθρωπος ξέρει τόνους μπάλα. Ειδικά σε εκείνη τη φάση που βγαίνει τέταρτος με τον τερματοφύλακα. Για λίγο. Αν ήταν λίγο. 10 πόντους πιο κάτω η μπάλα, θα μιλούσαμε για άλλο σκορ. Σωστό. Και περιμένω να δω, ειδικά με αυτά που γίνανε χτες στο ΆΚΑ, το έκανα κατάσταση. Την τιμωρία. Έτσι, να δω. Μόνο τιμωρία, αλλά θα πάρει θέση κανένας και ειδικότερα κανένας χρυσός. Ναι. Λέμε τώρα, κανένα χρυσό αγόρι, αυτό θες να πεις. Ναι, ο χρυσός οδηγός πάντως χρυσός, όχι. Δεν είπα εγώ τίποτα. Α, σε καταλάβαμε. Γαϊδουράγκαθε, φεύγουμε. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 52, να δώσω τα κρέατα. Από το 1 μέχρι το 52, ναι. Αν και έχει φύγει,
Ναι. Αλλά να ξέρει πάντα ότι είναι μέσα στην καρδιά μας. Το 33. Έτσι. Και εύχομαι να το είπες μόνος σου. Εύχομαι να βρει τον εαυτό του και να γυρίσει πάλι σύντομα πίσω. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γαϊδουράγκαθε. Φιλιά μου. Γεια σου Γαϊδουράγκαθε. Έτσι θα φύγουμε. Χορηγή δεύτερη ώρα ήταν Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Ήταν οι Τέντες Κατουρτζίδης, Τέντα Home. Πολύχνη Καλαμαριά και Χαλκιδική. 4-30-0-11 και φυσικά το κατάστημα Μάκρον στον Περιφερειακό στον Εύωσμο. Πάω να δώσω τα κρεατάκια. Βάλε μάκι, βάλε μάκι. Βρασούματια, με κάνανε χίλια κομμάτια. Με κάνανε χίλια κομμάτια. Λοιπόν, κρέατα, Κατριόπλας Νίκος, σε 767, δεν ξέρω αν τονίζετε εκεί, Κατριόπλας Νίκος, κέρδισε τα κρέατα αδερφέ σε 767, σας φιλούμε γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο, έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας, η δική μας Τρόικα, εδώ τα δικά μας παιδιά, Τζορμπατζόγλου, Ασλαμάς, Τσαλτίδης, μένετε συντονισμένοι γιατί δεν χάνονται με τίποτα, θα τα πούμε εμείς αύριο πρώτο Θεό, ζου μου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με, bye, bye, bye.